Κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Στην αρχή της κλινικής ανασχόλησης με την ανδρολογία πριν από 20-30 χρόνια, για έτσι τους μεγαλύτερους που γνωρίζουν, έκανα για μια δεκαετία ένα ιδιωτικό ανδρολογικό ιατρείο. Και αν κανείς με ρωτήσει τι θυμάμαι σε σχέση με τη φλεβική διαφυγή στους νέους από το ιατρείο εκείνο, στην πραγματικότητα θυμάμαι έναν ασθενή. Είχα δει ενδεχομένως τότε πάνω από 1.500-2.000 ανθρώπους, εκ των οποίων πολλοί ήταν νέοι. Έναν ασθενή θυμάμαι και εκείνος ο ασθενής είναι το μοντέλο. Επομένως, όταν είδα αυτό στο οποίο με έταξε ο Δημήτρης σε αυτό το γυροσκούλιο, αυτός κάτι ξέρει και με έβαλε εκεί πέρα, δείξε την άποψή μου για τη φλεβική διαφυγή στους νέους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το πρωί θα διαπραγματευτούμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βλέπουμε πολλές φορές πράγματι σε νέους άντρες να μπαίνουν ταμπέλες να τίθενται διαγνώσεις φλεβικές διαφυγές σε νέους και θα πρέπει αυτό να το δούμε. Να θυμηθούμε ότι ψυχογενή αίτια υπάρχουν χωρίς αμφιβολία σε ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών πάνω από 50 χρόνων, οργανικά αίτια σε ένα μεγάλο ποσοστό νέων ασθενών κάτω από 50 χρόνων, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά είναι αγκιακά, τα άλλα σε άλλες αιτίες. Επομένως, σήμερα το πρωί έχει φτιαχτεί έτσι, έχει δομηθεί μια παρουσίαση πολύ διαδραστική, η οποία θα απαντήσει στα βασικά ερωτήματα που έχει όποιος ασχολείται με την ανδρολογία, τόσο αιτιολογικά, όσο και διαγνωστικά, όσο και θεραπευτικά. Έτσι, λοιπόν, έχει δομηθεί μέσα από πραγματικά περιστατικά μια διαδραστική παρουσίαση, η οποία θα προσπαθήσει να σας δώσει απαντήσεις στο ερώτημα αν υπάρχει πραγματικά φλεβική διαφυγή στους νέους. Το πρώτο περιστατικό είναι ο Κώστας, ένας 40χρονος, παντρεμένος 2 χρόνια με μια γυναίκα της ζωής, η οποία είναι 2 χρόνια μικρότερη του. 6 χρόνια τα είχαν πριν να παντρευτούν, τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Ήρθε ο γάμος και ως συνήθως ήρθαν και τα προβλήματα του γάμου. Και 1 χρόνο μετά άρχισε να υπάρχει ένα πρόβλημα στην σεξουαλική του ζωή, το οποίο στην αρχή εκφράστηκε με μια σχετική δυσκολία συστής και τελικά μορφοποιήθηκε με τις διαταραχές που επιδεινώνονταν σε μια πλήρη απώλεια της ερωτικής ζωής. Από το ιατρικό ιστορικό του Κώστα υπάρχει τον τελευταίο χρόνο μια υπέρταση για την οποία παίρνει το Λομπιβόν. Επισκέφθηκε έναν ουρολόγο, ο οποίος διαγνώσκοντας σαν σημαντικό ζήτημα στην προσωπική του ζωή την αισθητική της λειτουργία, το έδωσε ένα αστολέφος φωδιαστεράς τύπου 5 να τον παίρνει κατ' επίκληση. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση στη θεραπεία, ωστόσο αυτό εξαγρίωσε τη γυναίκα του, η οποία του πέταξε τα μούτρα ότι άμα πρόκειται να φτιάχνει σε μένα χάπι για να κάνει σεξ μαζί μου, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω τίποτα. Τι πρέπει να κάνει ο ουρολόγος από εδώ και πέρα? Καλό. Να μην έχει πονοκέφαλο, λέει η γυναίκα. Λοιπόν, αυτά θα μας τα πει η κυρία Κυράννα. Παρακαλώ, καλημέρα και από μένα. Θα δούμε λιγάκι μια δεύτερη ανάγνωση στο ιστορικό κόσμο και θα δούμε διάφορα σημεία που ίσως αξίζουν την προσοχή μας. Ένα βασικό ζήτημα είναι γιατί ξεκίνησε το πρόβλημα αυτή τη δεδομένη στιγμή. Τι συνέβη δηλαδή, πώς, ενώ ήταν μια χαρά τόσα χρόνια πριν, ήταν πολλά χρόνια μαζί, τι είναι αυτό που μπορεί να συνέβη. Ο γάμος, για παράδειγμα, για πολλά ζευγάρια είναι μια κατάσταση δύσκολη, γιατί πρέπει πλέον να διαχειριστούν καινούρια προβλήματα που δεν τα είχαν πριν. Καθημερινότητα, οι συγγενείς, οι μανάδες, οι πατεράδες. Μπορεί να έπαιξε κάτι τέτοιο ρόλο, δεν ξέρουμε. Δεύτερον, γιατί μέσα σε ένα χρόνο έχουμε μια τόσο ραγδαία επιδείνωση στο πρόβλημα. Έχουν φτάσει μέσα σε ένα χρόνο να μην έχουν καμία ερωτική ζωή. Θα μπορούσε αυτή η κλινική εικόνα να σχετίζεται με την υπέρβαση και το φάρμακο. Σαφώς πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά και μάλιστα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το φάρμακο το παίρνει όσο διάστημα έχει και το πρόβλημα της στής. Οπότε πρέπει να το διερευνήσουμε. Το άλλο που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό είναι το ότι, η σύζυγος είναι αρνητική στα φάρμακα. Ίσως έχει ανησυχίες, αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει είναι το ότι είναι θυμωμένη. Οπότε θα ήθελα να μάθω τι σκέφτεται, τι είναι αυτό που την κάνει να εξαγριώνεται, επειδή ο άντρας της παίρνει φάρμακο. Δεν έχει απλά ανησυχία, θυμώνει. Τι θα λέγατε, πού πάει το μυαλό σας? Γιατί μια γυναίκα μπορεί να είναι θυμωμένη που ο άντρας της παίρνει φάρμακα? Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γιατί σκέφτεται... σκέφτεται ότι έχει μια άλλη γυναίκα και θα τα χρησιμοποιήσει για κάποια άλλη γυναίκα. Είναι ένα ενδεχόμενο.
θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι θυμωμένη με άλλα θέματα της σχέσης τους και να το βγάζει εκεί. Κατεξοχή. Λίγο στο μικρόφωνο μόνο, παρακαλώ, για να ακούμε. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει εδώ πέρα, σε αυτό το, ποια είναι η αιτία σε αυτό το ζευγάρι? Μπορεί να κάνετε κάποια υπόθεση από τα δεδομένα. Αιτία, γιατί δεν πάει καλά και είναι το πρόβλημα της στήσης. Μπορεί να σκεφτείτε, παρακαλώ. Και καθημερινά η ίδια. Δηλαδή η ίδια να μην διεγείρει τον σύζυγο. Και μέσα είναι η άμυνά της και να βγάζει το θυμό μέσα από την άμυνά της. Νομίζω ότι δεν διεγείρει πλέον. Θα πιστεύει δηλαδή ότι το πρόβλημα της στήσης οφείλεται στο ότι η ίδια δεν είναι ελκυστική πια για τον σύγγραφό της. Άλλο. Μία ερώτηση, που δεν μας συνειδητοποιεί κιόλα. Έχει μεσολαβήσει την τεκνοποίηση ενδιάμεσα ή όχι? Όχι, δεν είναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές ο εγκωμός ενός παιδιού ή μία εγκυμοσύνη ή αλλοιώσεις του σώματος της γυναίκας μετά από μία εγκυμοσύνη, να μην φτάσουν στην επιλόγια κατάθλιψη, μπορούν να δημιουργήσουν όλα αυτά τα θέματα. Έτσι είναι. Εδώ το ζευγάρι δεν έχει κάνει παιδί. Το πρόβλημα εμφανίζεται ένα χρόνο μετά που ακόμα δεν είχαν κάνει παιδί. Άλλο, λίγο πάνω σε αυτό. Να υπήρχε στρες στην σχέση γιατί δεν μπορέσαν να κάνουν παιδί ένα χρόνο μετά, από ελεύθερες επαφές τουλάχιστον κτλ. Το οποίο και γιατί είναι κακό για τη στήση. Γιατί είναι το στρες μετά. Και ο προγραμματισμός και αυτό το τώρα, ας πούμε, αυτές τις δύο μέρες και τώρα έρχω εγώ κομμάτια από την εφημερία και γυρνάω πίσω. Όλοι το έχουμε ζήσει πάνω κάτω. Αν δεν έχει στήση, δεν θα μου κάνει και παιδί. Άμα δεν έχει στήση, δεν θα μου κάνει και παιδί. Σωστά. Λοιπόν, τι ήταν η αιτία? Θέλετε να μάθετε? Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Η γυναίκα ήταν 38 χρονών. Είχαν παντρευτεί ουσιαστικά όταν πλέον ήδη είχαν στενεύσει τα περιθώρια, ενώ ήδη ήταν και πολλά χρόνια μαζί. Οι γυναίκες αρχίζουν και θυμώνουν όταν φτάνουν τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Και ξέρουμε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι όταν αρχίζουν να μπαίνουν τα θέματα της τεκνοποίησης, τότε η σεξουαλική ζωή επηρεάζεται. Και αν δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά, θα δούμε αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν, δηλαδή η σεξουαλική επαφή γίνεται πλέον μηχανική, δεν γίνεται για την ευχαρίστηση. Το κίνητρο είναι να πετύχουμε το σκοπό και μάλιστα πολλές φορές το σκοπό που θέλει η γυναίκα, που η γυναίκα έχει θέση ως προτεραιότητα. Μάλιστα, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι από την ώρα που ένα ζευγάρι αρχίζει και νιώθει ότι είναι υπογόνιμο, τότε αυτό είναι μια στρεσογόνος διαδικασία ανάλογη και ανάλογα δυσάρεστη με το να χάνει κάποιος τον ή την σύντροφό του, οπότε καταλαβαίνετε πόσο ισχυρή εμπειρία είναι. Από τους ασθενείς τώρα που επισκέφτηκαν ένα ιατρείο προσωπικής αναπαραγωγής, ένας στους 6 είχε πρόβλημα στήσης ή πρόβλημα με την εξπερμάτιση. Η μελέτη αυτή βέβαια δεν μας έλεγε αν ήταν το σεξουαλικό πρόβλημα η αιτία που δημιουργούσε το πρόβλημα αναπαραγωγής ή αν ήταν προβλήματα αναπαραγωγής που δημιουργούσαν το σεξουαλικό πρόβλημα. Σαφέστατα και τα δύο μπορούν να συμβαίνουν. Για παράδειγμα, μια μελέτη παρακολούθησε άνδρες που δεν είχαν σεξουαλικό πρόβλημα, που κάνανε σπερμοδιάγραμμα και αυτό βρέθηκε να είναι παθολογικό. Και είδαν ότι περίπου ένα στους δέκα, στη συνέχεια εμφάνισε πρόβλημα με τη στήση, πρόβλημα με την εξπερμάτιση. Οπότε βλέπουμε ότι ουσιαστικά από την ώρα που ένα ζευγάρι αρχίζει και προσπαθεί και ανησυχεί για τα θέματα της γονιμότητας, είναι ευάλωτος να εμφανίσει προβλήματα στήσης, τα οποία γίνονται πιο ισχυρά όσο αυξάνεται η διάρκεια των προσπαθειών και φυσικά αυξάνεται και το άγχος. Τώρα, ακόμα και στα ζευγάρια που μπαίνουν σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείται η σεξουαλική δραστηριότητα. Όχι μόνο γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει το ζευγάρι να χειριστεί την όλη δύσκολη κατάσταση πιο εύκολα και πιο δεμένο, αλλά ουσιαστικά γιατί επίσης αυξάνεται και η πιθανότητα σύλληψης. Και σε αυτούς τους άνδρες, οι PD5 μπορούν να βοηθήσουν, όχι μόνο για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα στις εξετάσεις, που ξέρετε πολύ καλά, προφανώς καλύτερα από μένα, ότι είναι ιδιαίτερα άχαρες, αλλά γιατί ουσιαστικά μπορεί να βελτιώνεται και η ποιότητα του σπέρματος. Στο μικρόφωνο λίγο παρακαλώ. Περισσότερες φορές θεωρώ ότι είναι θέμα λίμπιντο πια και όχι στήσης.
Οπότε θα μας πιάσουν και τα BD5, θα δουλέψουν. Ή πρέπει μια προσέγγιση λίγο διαφορετική. Γιατί ο άντρας δεν έχει πια την όρεξη. Τώρα πρέπει να το κάνω, είμαι αναγκασμένος κάθε κύκλο στις γυναίκες να ακολουθώ από πίσω, όποτε βάλει το θερμόμετρο, όποτε πει ο γυναικολόγος. Σεξ χωρίς επιθυμία είναι αυτό. Αυτό ακριβώς. Οπότε το BD5... Σωστά, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μια και βλέπουμε ότι το θέμα πάει λιγάκι προς το κομμάτι της υπογονιμότητας και στον προβληματισμό του ζευγαριού από την υπογονιμότητα, πιστεύετε ότι σχετίζεται με κάποιον τρόπο η στήση με τη γονιμότητα? Πώς. Πώς δηλαδή? Δηλαδή... Στο μικρόφωνο ακουγόμαστε. Δηλαδή... Στα χέρια ο κύριος Κούμπης. Εγκεφαλικά. Ότι φοβάται, ότι... Φοβάται τι? Δεν θέλει να κάνει παιδί, μάλλον. Ναι. Προσπαθεί να το αποφύγει. Ή μπορεί να αποφύγει κάτι. Μάλιστα. Να μην θέλει. Αλλά... Κάποια άλλη προσέγγιση. Όχι, κάτω τα χέρια, είπα οι δυο σας. Συγγνώμη. Ο Διονύσης, κύριος Μητρόπουλος. Νομίζω πως εκείνο το οποίο έχω δει είναι την θεωρία του happy sperm πλέον. Έτσι, όπου ο αριθμός και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων μετά από μια πολύ καλή και επιτυχημένη, θα μου πείτε τι είναι η επιτυχημένη σεξουαλική επαφή, η ποιότητα του σπέρματος είναι, είναι καλύτερη. Το, έτσι, ναι. Το ίδιο είναι και με τον οργανισμό, κύριε Μητρόπουλο, αν πετύχει. Γιατί με προκαλείτε, κύριε Χατζηχρήστο, για αυτό το πράγμα? Να πει ο συνεργασίας στα όψη του. Μιλώ επιστημονικά, δηλαδή, εγώ τώρα. Ο κύριος Μητρόπουλος λέει ότι το σπέρμα που βγαίνει μετά από μια έτσι επιτυχημένη ή χαρούμενη, όπως θέλετε πέστε, το σεξουαλική επαφή, είναι καλύτερο. Ναι, άλλωστε και αυτό που είπε ο κύριος Χατζηχρήστου προηγουμένως. Όσον αφορά τη γονιμότητα. Τη γονιμότητα, ναι. Μα για τη γονιμότητα μιλάμε. Ναι. Έχει γίνει ακόμα και η μελέτη και της λήψης στο εργαστήριο ή στο σπίτι, με παρατεταμένη ή πολύ γρήγορη εξπερμάτιση, ότι έχει διαφορές τελικά στην ποιότητα του τελικού εξπερματήματος και για τον αριθμό και για την κινητικότητα. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Κώστα. Πολύ ωραία. Κώστα. Κώστα. Λοιπόν. Κώστα. Εγώ πιστεύω σαφέστατα ότι σχετίζονται αυτά τα πράγματα, γιατί η ανατομία και η φυσιολογία της θετικής λειτουργίας και της γονιμότητας στον άνθρωπο είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να οδηγεί στο άλλο. Τώρα, άσχετα αν ήρθε η επιστήμη και επένδυσε και ανακάλυψε μεθόδους που θα διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή, ενώ την γονιμοποίηση στις περιπτώσεις που κάτι δεν πάει καλά ατομικά, η φύση τα έχει φτιάξει, τα έχει προβλέψει έτσι τα πράγματα ανατομικά και φυσιολογικά, ώστε αυτά να σχετίζονται μεταξύ τους. Επομένως, ναι, η αισθητική λειτουργία με την γονιμότητα σχετίζονται με πολλούς τρόπους. Ναι, και δεν εννοούμε για το καθαρά τεχνικό κομμάτι που είναι το αυτονόητο φυσικά. Εντάξει, ένας που δεν έχει στήσει και δεν μπορεί να έχει επαφή να εξπερματήσει με τον κόλπο είναι αυτονόητο. Αλλά αν δείτε λιγάκι αυτή τη διαφάνεια, μονάχα θα σας δείξω πόσο μεταβλήθηκαν οι κλασικές παράμετροι του σπέρματος όσον αφορά τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα και τη μορφολογία. Στους άντρες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συλλέξουν και ένα δεύτερο δείγμα, δηλαδή είχαν μια δυνατότητα να μπορέσουν να εξπερματίσουν και δεύτερη φορά. Αυτό που λέει ο κ. Μητρόπουλος λοιπόν είναι πάρα πολύ σωστό. Το σπέρμα σχετίζεται άμεσα με τη αισθητική λειτουργία. Δεν είναι το ίδιο η ποιότητα του σπέρματος στη γονιμότητα στους ασθενείς στους οποίους έχει ληφθεί, ας πούμε, από τον όρχη κατευθείαν, ή στους ασθενείς που έχει ληφθεί με κατά το δυνατόν φυσιολογικότερο τρόπο. Κάποιο σχόλιο εδώ πέρα? Να προχωρήσω λίγο στην επόμενη διαφάνεια. Δεν ανέφερε κανένας από το ιστορικό, γυρνάμε πίσω στο ιστορικό. Ο άντρας αυτός, πέρα από αυτά τα όλα τα προβλήματα, έπαιρνε και ένα φάρμακο. Έπαιρνε το λομπιβόν, το οποίο ξέρει κανείς τι είναι? Βίτα μπλόκερ. Μπορεί αυτό να παίζει κάποιο ρόλο? Πόσοι πιστεύουν ότι, γιατί συμπίπτει χρονικά, ένα χρόνο από τότε που το ξεκίνησε, πόσοι πιστεύουν ότι είναι το φάρμακο? Ότι μπορεί τέλος πάντων να μην το πούμε ότι είναι το φάρμακο αυτό καθ' αυτό, αλλά ότι συμμετέχει. Στο λοπισμό. Σίγουρα. Ποιος πιστεύει κάποιος ότι δεν σχετίζεται? Ένας. Γιατί το λέτε εσείς, μια και είστε η εξαίρεση? Στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο. Όχι, απλά θεωρώ ότι ο λοπισμός δεν επηρεάζει την αισθήση. Δεν επηρεάζει. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω το λόγο. Άλλο και δύο πίσω, τρεις ήταν που ήταν. Είναι πιο ασφαλές η σύγκριση με τα άλλα καρδιολογικά φάρμακα και τα αντιπροτεσικά. Λοιπόν, μικρόφωνο λίγο να μας πούνε και εγώ. Κάποιο άλλο σχόλιο για τη φαρμακευτική? Ο κύριος στην γωνία με τα γυαλιά είπε ότι δεν επηρεάζει. Μπορούμε να έχουμε ένα μικρόφωνο?
Όχι, στη γωνία, στη γωνία. Όχι, ο κύριος Κωνσταντινίδης, δεν θέλω να τον ακούσω. Καλημέρα. Από όσο θυμάμαι, είναι το μοναδικό φάρμακο από τους beta blocker που έχει το καλύτερο προφίλ για ασθενείς που έχουν αισθητική δυσλειτουργία. Ναι, νομίζω ότι ακριβώς αυτή που λέτε είναι η απάντηση, είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέτε και οι δύο. Το χαμηλότερο προφίλ, δεν σημαίνει ότι... σχεδόν πάρα πολύ εκλεκτικός β1 αποκλειστής. Και αν δείτε λιγάκι εδώ τη διαφάνεια αυτή και δείτε τους μηχανισμούς μέσω της παραγωγής του μονοξιδίου του αζότου, του οξιδίου του αζότου από την ενδοθυλιακή ενός, ουσιαστικά είναι ένα φάρμακο το οποίο πρακτικά δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τη αισθητική λειτουργία λόγω του διαφορετικού μηχανισμού δράσης σε σχέση με τους άλλους β' αποκλειστές. Αυτό δεν ισχύει με τους κλασικούς β' αποκλειστές. Στο μυαλό μας, λίγο παλαιότεροι, έχουμε το τενορμίν, την ατενολόλη, έτσι. Και μια και μας δίνεται λιγάκι η ευκαιρία λίγο να το συζητήσουμε αυτό, στο θέμα των αντιυπερτασικών, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη σχέση με τη αισθητική δυσλειτουργία. Αν εξαιρέσουμε τα θειαδυζικά διορητικά και τους μη εκλεκτικούς β' αδρενεργικούς αποκλειστές, όλα τα νεότερα αναστολής του μετατρεπτικού ενζήμου, αναστολής των διάβλων ασβεστίου, αναστολής των υποδοχείων της αγκιοτενσίνης, πρακτικά δεν θεωρείται ότι συσχετίζονται με την πρόκληση της αισθητικής δυσλειτουργίας. Αν τώρα κάποιος παίρνει ένα φάρμακο το οποίο είναι μίξ με διορητικό, το οποίο συνηθίζεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι και υπάρχει και συγχωρία, είναι η ίδια ταμπλέτα ουσιαστικά, εκεί ουσιαστικά το θειαδυζικό διορητικό έχει ως αποτέλεσμα να χάσει την ευεργετική επίπτωση που θα έχει ο αναστολής του μετατραπτικού ενζήμου. Υπάρχει μία περίπτωση πάντως να συσχετίζονται όλα τα αντιυπερτασικά με αισθητική λειτουργία. Μπορεί να τη φανταστεί κανένας. Ανεξαρτήτως μηχανισμού δράσης. Δηλαδή. Μιλάω μικρόφωνο, παρακαλώ, μισό λεπτό. Πες το Δημήτρη, δυνατά. Η θεραπεία της υπέρτασης λειτουργούσε πολύ καιρό με πολύ μεγάλες πιέσεις. Ακριβώς. Έναν άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος κατάφερε και λειτουργούσε σε ψηλές πιέσεις και κατάφερε να πετύχει μια ικανοποιητική σκληρότητα και μια μέγιστη πίεση μέσα στα δοσιρογκώδη σώματα, όταν εγώ του τη ρίξω την πίεση αυτή, άσχετα μηχανισμού δράσης του αντιυπερτασικού, μπορεί λοιπόν ο ασθενής αυτός να έχει κάποια επίπτωση στη αισθητική του λειτουργία. Αλλά σαν φάρμακο, το ξαναλέω, ενοχοποιούμε πρακτικά μόνο τα θειαδυζικά διορητικά και τους μη εκλεκτικούς β' αδρενεργικούς αποκλειστές. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Αυτό το effect ότι ρυθμίζω την πίεση, χάνω τη στήση μου για λίγο, επανέρχεται όταν τα εγγύρω... Ναι, μπορεί να επανέλθει όταν θα βρει την καινούργια πίεση προσαρμογής. Αν είναι όμως μεγάλες οι διαφορές, μπορεί να έχει διαφορά. Δηλαδή, ένας άρρωστος ο οποίος είχε 18-19 συστολική και ο οποίος λειτουργούσε σχετικά καλά, αν εγώ του τη ρίξω στο 11-12 και είμαι χαρούμενος ότι έπιασα τα όρια της αρτηριακής πίεσης, εκεί δύσκολα τα πράγματα με τη στήση του πλέον. Μάλιστα, μάλλον φταίει το μυαλό στον ασθενή μας. Πώς το νιώθετε? Ποιο μυαλό τώρα? Αν φταίει το μυαλό, πρέπει λίγο να θυμηθούμε ότι τι είναι η στήση. Και μην ξεχνάμε ότι πρακτικά η στήση είναι ένα νοτιαίο αντανακλαστικό. Το κέντρο της στήσης που πυροδοτεί το γεγονός είναι στο νοτιαίο μυελό, που μπορεί όμως να πάρει έναυσμα και από πάνω και από κάτω. Από πάνω από τον εγκέφαλο και από κάτω με τα απτικά ερεθίσματα. Άρα, εκεί που θα πυροδοτηθεί το μπουμ, γίνεται στο νοτιαίο μυελό. Και βλέπετε μάλιστα ότι, μάλλον όχι, να μπω εδώ πέρα μπροστά και να σας ρωτήσω, ποια είναι νευροδιαβαστές, ορμόνες, δεν ξέρω τι, τα σημαντικότερα σε επίπεδο εγκεφάλου στη διαδικασία της σεξουαλικής ανταπόκρισης για να πετύχουμε στήση. Ποια είναι τα σημαντικότερα? Δύο είναι. Με διαφορά πιο σημαντικό ρόλο, όχι δεν παίζουν κι άλλο. Στον εγκέφαλο. Πρώτο είναι... Όχι, εκεί το κίνη. Με μεγάλη διαφορά. Πολύ πιο καθοριστικό. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεύτερο. Δεύτερο είναι ορμόνη. Να σας βοηθήσω.
Τα ανδρογόνα. Αυτά θα δίνει τα πιο κρίσιμα στην εγκεφαλική διακασία. Να φύγω και να δείτε ότι η οξυκίνη και τα ανδρογόνα θα καθορίσουν την εγκεφαλική διαδικασία. Ένας άλλος ακόμα λόγος για να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τι χρειάζεται. Οπ, τι έκανα. Λάθος κουμπί. Λοιπόν, φύγαμε από τον εγκέφαλο. Φτάνουμε στη στήση. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω την ισορροπία μεταξύ σύσπασης και χάλασης και όλα τα οποία ενοχοποιούνται, την ξέρουμε. Λίγο να θυμίσω για τους νεότερους, για τους ειδικευόμενους, ότι η κατασκευή του ΠΕΟΥΣ, των συναγωγών σωμάτων, θυμίζει τα σύγχρονα λάστιχα αυτοκινήτου. Θεωρώ ότι άμα ήξεραν τη φυσιολογία του ΠΕΟΥΣ, θα είχαμε βρει τα σύγχρονα λάστιχα και θα είχαμε τις αμπρέλες πολλά χρόνια πριν. Όλη αυτή η δομή είναι ακριβώς η ίδια με τα σύγχρονα λάστιχα αυτοκινήτου. Και τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να έχουμε μια είσοδο αίματος από την αρτηρία, επαρκή και γρήγορη. Άρα θέλουμε μια αρτηρία η οποία όχι μόνο να μην είναι αποφραγμένη, αλλά να έχει δυνατότητα σύσπασης, χάλασης πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλουμε άρα? Ελαστικότητα. Τι θέλουμε άρα? Καλό, καλό, είπε, το είπε ο κύριος Περιμένης από κάτω και το... Καλό, δεύτερη λέξη, ενδοθήλιο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο μηχανισμός φλεβικής σύγκρισης, βλέπετε ότι οι φλέβες δεν κλείνουν, πιέζονται από την πίεση μεταξύ του λάστιχου και της αμπρέλας. Έτσι γίνεται ο μηχανισμός. Δεν έχουμε τρύπα στις φλέβες, δεν έχουμε βαλβίδες, δεν χαλάνε οι βαλβίδες στο φλεβικό μηχανισμό. Απλώς δεν πιέζονται πάνω στο τείχομα. Και ο κλασικός τρόπος που δεν πιέζονται πάνω στο τείχομα, για να το καταλάβετε όταν έχουμε διαβήτη, υπέρταση, καρδιοπάθειες και όλους αυτούς τους παράγοντες, τι κάνουν αυτοί? Χάνουμε, τι χάνουμε και τι κερδίζουμε που είναι κακό μέσα στα συναγώδη σώματα. Τι χάνουμε πολύτιμο από στοιχεία? Τι θέλουμε καλό και πολύ για να προκαλέσει τη στήση εδώ πέρα? Αίμα. Αλλά για να γίνει το αίμα τι γίνεται? Χάλαση των λίων μυϊκών ινών. Άμα δεν έχουμε λίες μυϊκές ίνες, πώς θα γίνει η χάλαση? Δεν θα γίνει. Άρα όλες αυτές οι παθήσεις, χάνουμε λίες μυϊκές ίνες και αυξάνεται τι που δεν μας κάνει? Κολαγόνο. Κολαγόνο, πολύ ωραία. Άρα, για να έχετε υπόψη σας, με τι θα παροσμιάζατε σε ένα διαβητικό που αρχίζει να γίνεται κολαγόνο, αρχίζει να γίνεται ίνωση που λέμε, έχει ένα ΠΕΟΥΣ, ούτε μπορούμε να το τραβήξουμε. Να σας θυμίσω για να μην το ξεχάσετε ποτέ. Πόσοι έχετε ξετρύπημα λάστιχου ποδηλάτου, το έχετε φτιάξει μόνοι σας? Μάλλον δεν κανένας, μόνο οι παλιοί. Όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παίρναμε ένα μπάλωμα, το κουλούσαμε στην τρύπα και μετά τι κάναμε? Το φουσκώνουμε ξανά και το βάζουμε στο νερό να δούμε αν κόλλησε καλά. Στο σημείο που μπαίνει το μπάλωμα, δεν φούσκωνε το ίδιο. Ήτανε προς τα μέσα. Έτσι. Γιατί? Διότι η ελαστικότητα, οι μηχανικές ιδιότητες του μπαλώματος δεν ήταν ίδιες με αυτές της αμπρέλας. Έτσι. Το ίδιο είναι και οι πλάκες που γίνονται από όλες τις παθήσεις. Ακριβώς. Οπότε είναι λίγο πιο μέσα. Είναι δηλαδή λίγο πιο μέσα, σε αυτό το σημείο. Άρα εδώ πέρα η φλέβα θα κλείσει. Από εδώ θα έχεις διαφυγή. Και αρχίζουν και γίνονται όλες αυτές οι ινώσεις και το γεμίζεις με τέτοια μπαλώματα. Και τα μπαλώματα αυτά μπορούν να μην επηρεάζουν το γέμισμα, αλλά είναι τρύπες γιατί δεν κλείνουν το φλεβικό δίκτυο. Και όσο μεγαλύτερες οι αλλοιώσεις, άρα τόσο πιο πολλά μπαλώματα, άρα μεγαλύτερη φλεβική διαφυγή. Αλλά για να γίνουν τα μπαλώματα χρειάζεται παράγοντες κινδύνου. Δεν γίνονται ποτέ στα καλά καθούμενα όταν δεν έχεις κανένα παράγοντα κινδύνου. Ένα άλλο σημαντικό. Η χάλαση και η σύσπαση. Και αυτό είναι από βιβλίο που βρήκα του Λυκείου. Μου άρεσε. Η χάλαση και η σύσπαση.
στη σύσπαση, να είστε πώς επηρεάζεται. Έτσι, είναι τεντωμένα τα σχοινιά. Και πότε είναι τεντωμένα τα σχοινιά? Όταν και τα νεύρα μας είναι τεντωμένα. Και πότε είναι τεντωμένα τα νεύρα μας? Όταν έχουμε αποτυχίες. Όταν φοβόμαστε. Όταν έχουμε άγχος. Και ένα άλλο. Χασμοσύνδεσμοι. Και τελειώνω με αυτό. Οι χασμοσύνδεσμοι ενώνουν όλη η επικοινωνία μέσα σε σειραγκώδη, γίνεται με χασμοσύνδεσμους. Ρίχνεται μία ελάχιστη ποσότητα φαρμάκου με μία ένεση στους σειραγκώδες. Έχετε αναλογιστεί ποτέ πώς αυτή η ελάχιστη ποσότητα του 1 ml, ενώ θέλουμε 20 ml για το πέος, σηκώνει όλο το πέος? Γιατί γίνεται στήση? Θα γίνει χάλαση, προκαλεί χάλαση, μόνο σε εκείνο το σημείο. Γιατί ακριβώς υπάρχουν χασμοσύνδεσμοι. Τι είναι οι χασμοσύνδεσμοι? Τι προκαλούν? Ένα ντόμινο. Άμα πέσει το πρώτο, θα πέσουν όλα. Έτσι προκαλείται η χάλαση. Λόγω της χασμοσύνδεσμος. Και τα gap, τα λεγόμενα gap junctions. Λοιπόν, και τέλος, το NO. Το NO, η συνθετάση που παράγει το μονοξίδιο, έχει πόσα ισομερή? Δύο. Τρία. Ποιος το είπε? Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ποια είναι, μπορείτε να μας τα πείτε? Στο μικρόφωνο. Είναι τρία. Τα δύο που έχετε αναφέρει εκεί πέρα. Το ένα είναι το νεύρον, το neuron, έτσι, το NNOs, του ενδοθυλίου. Και είναι και το INOs. Το inducible, το οποίο δεν έχει σχέση με εμάς. Έτσι, αλλά είναι κακό. Έχει σχέση με ανοσία. Λοιπόν, άρα, και ποια είναι η διαφορά τους με το νευρονικό? Όχι απαραίτητα κακό. Ναι, όχι απαραίτητα. Αλλά είναι αυτό που μπορεί να γίνει κακό. Λοιπόν, το ένος ξεκινάει τη στήση και το ίνος, το ενδοθήλιο, τη συντηρεί. Και γιατί θέλουμε ροές για να πετύχουμε αυξημένες, να πετύχουμε τη στήση? Ποιος είναι ένας βασικός μηχανισμός που συνδέει? Η ροή του αίματος εξαρτάται, καθορίζει μέσα σε ένα αγγείο τη χάλαση του αγγείου. Ναι, είναι το περίφημο shear stress. Όσο αυξάνεται η ροή, ερεθίζεται το ενδοθήλιο και παράγει περισσότερο. Άρα η αύξηση προκαλεί συνεχόμενη χάλαση. Είναι ένα cascade φαινόμενο. Και ερχόμαστε στην ψυχογενή. Βλέπουμε όλοι νοραδραναλίνη. Ποιοι είναι οι δρόμοι τελικά, πώς δρά στην όλη διαδικασία? Ποιους μηχανισμούς έχουμε? Και έχουμε δύο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο τα πράγματα, ούτε κανέναν για να το αντιμετωπίσουμε. Ο ένας είναι μέσω του IP3 που επηρεάζει τα ιόντα του ασβεστίου και ο άλλος είναι σε αυτό που πολύ συχνά τελευταία ακούμε και γίνεται θόρυβος και γίνεται ακόμα περισσότερο, η RHO κινάση. Ένας πολύ δυνατός μηχανισμός σύσπασης. Άρα έχω και ενεργοποιεί δύο μηχανισμούς. Και εν τέλει, όμως, όλη αυτή η τοπική ενεργοποίηση, από πού ξεκινάει? Γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα, χωρίς το φυτίλι. Από το σεξουαλικό ερεθισμό. Μην το ξεχνάμε, η διαφάνεια που βλέπουμε χρόνια έχει μία αγωνία που πολλές φορές το ξεχνάμε. Και φυσικά για να πυροδοτηθεί όλη η διαδικασία χρειαζόμαστε σεξουαλική επιθυμία. Αλλά ακόμα και σήμερα πάρα πολλοί άνδρες πιστεύουν ότι θα πρέπει πάντα να έχουν σεξουαλική επιθυμία. Από τη στιγμή που η γυναίκα τους θέλει να κάνει σεξ, τότε εκείνη πρέπει να είναι πάντα έτοιμη. Και πιστεύουν ότι άπαξ και κάποιες φορές γιατί δεν επιθυμούν, τότε αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Φυσικά και κάποιες φορές ένας άνδρας μπορεί να μην έχει επιθυμία και πρέπει να τον ενημερώνουμε και να τον εκπαιδεύουμε πάνω στα θέματα αυτά που είναι πάρα πολύ βασικά. Είτε γιατί απλά δεν έχει επιθυμία, χωρίς να το ψάξουμε ιδιαίτερα, είτε γιατί είναι κουρασμένος, είτε γιατί και ο άνδρας κάποιες φορές, όπως και οι γυναίκες, χρειάζεται πρόταση, είναι σημαντική εγκύτητα για να προχωρήσει, ή γιατί δεν του αρέσουν οι συνθήκες, το πλαίσιο, ή είναι μια περίπτωση απιστίας και νιώθει ενοχές και δεν νιώθει βολικά. Το βασικό όμως είναι ότι οι άνδρες οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει πάντα να έχουν σεξουαλική επιθυμία και να είναι πάντα έτοιμοι, είναι και οι άνδρες που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν πρόβλημα στήσης στην πορεία. Και αν αυτό εσείς δεν το προσέξετε με τον ασθενή σας, τότε πιθανόν αυτό να είναι βασικό εμπόδιο και στη θεραπεία που θα κάνετε στη συνέχεια.
Και φυσικά οι συνθήκες παίζουν επίσης πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο χώρος, δηλαδή, είναι βασικό να υπάρχει ιδιωτικότητα. Φέτος άκουσα πάρα πολλά ζευγάρια, ας πούμε, που λέγανε ότι κάναμε σεξ στο σαλόνι γιατί βάζαμε το τζάκι και μόνο εκεί είχε θέρμανση. Φυσικά παίζει ρόλο όταν υπάρχει επαρκής χρόνος. Στην περίπτωση που τα ζευγάρια θέλουν να κάνουν παιδί, ο χρόνος είναι περιορισμένος γιατί η γυναίκα παίρνει τον άντρα τηλέφωνο και λέει: πετάξω από τη δουλειά, αλλά να το κάνουμε και γυρνάς πίσω μετά. Φυσικά η παρουσία των παιδιών είναι ένας παράγοντας που μπορεί να είναι ανασταλτικός, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να μπουν μέσα στο δωμάτιο. Και επίσης οι επαφές σε εξωτερικούς χώρους όπως σε ένα αυτοκίνητο κτλ. Και οι άντρες συνήθως υποτιμούν αυτόν τον παράγοντα. Γι' αυτό πρέπει να τους ρωτάμε και να τους βοηθάμε να προστατεύουν τις συνθήκες. Και πολλές φορές θα πούνε ότι αφού εγώ παλιά μπορούσα να το κάνω οπουδήποτε. Μπορούσα να το κάνω και πίσω από ένα δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους. Και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα γιατί με επηρεάζουν οι συνθήκες? Διότι πλέον, είτε γιατί έχει υπάρξει ένα περιστατικό με πρόβλημα στήσης, οπότε γίνεται πολύ πιο ευάλωτος και όλα πλέον παίζουν ρόλο, είτε γιατί πλέον είναι σε μια μακροχρόνια σχέση και πρέπει όλα να τα φροντίζει γιατί έχει ήδη εξοικειωθεί με τα ερεθίσματα. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, στο ζευγάρι που είδαμε, ο ουρολόγος πρότεινε PD5 κατ' επίκληση για τις γόνιμες μέρες και κάναμε και μια συμβουλευτική, η οποία είχε σαν στόχο να βοηθήσει το ζευγάρι να προσέχει πάνω κάτω τα πράγματα που είπαμε, την επιθυμία, τις συνθήκες, να αυξήσει πάρα πολύ τα σεξουαλικά ερεθίσματα κατά τη διάρκεια των επαφών και να μπορεί να εμπλέξει περισσότερα ερεθίσματα και να εστιάζει ουσιαστικά την προσοχή περισσότερο στα σεξουαλικά ερεθίσματα για να προκαλείται πιο εύκολα η διέγερση. Να ρωτήσουμε λίγο, Πέτρο, πόσοι δίνεται στα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί PDE5? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Όταν λένε ότι έχουν πρόβλημα, πρώτο πρέπει να ρωτάμε πάντοτε, εγώ θεωρώ, Σωτήρη, ότι έχετε δυσκολία, γιατί όλοι έχουν προσπαθήσει που έχουν έρθει. Λοιπόν, 9 στους 10 μου κάνουν... Δηλαδή, έχω ακούσει ότι το παίρνουν για να αυξήσουν τις ικανότητες, να το κάνουν πιο συχνά. Γιατί ο γιατρός σου λέει: κάντε το, κάντε το. Γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε συχνά όταν έχουμε ένα υπογόνιμο ζευγάρι με ένα σπέρμα? Βλέπουμε ζευγάρια που το κάνουν πάρα πολλές φορές το μήνα. Με αποτέλεσμα το δεύτερο μήνα να μην το κάνουν. Τον τρίτο να κρασάρουν και τον τέταρτο να λένε: πάμε στην σωματική για να σωθούμε. Ναι, δηλαδή πόσες φορές πρέπει να κάνεις σεξ στις τρεις μέρες που είναι η. Αν υπολογίσουμε ότι το σπερματοζωάριο μέσα στη γυναίκα ζει σχεδόν στις δύο μέρες, και άμα πούμε ότι η γόνιμη μέρα της γυναίκας είναι 14η, εγώ συμβουλεύω στα ζευγάρια μου να το κάνω στη 12η, στη 14η και στη 16η. Ανά δύο μέρες. Διαφορετική άποψη. Λοιπόν, να πούμε. Λέγε, Στέλιο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Άλλος. Είσαι ο μικρόφωνο. Καταρχήν δεν είναι πάντα 14η γόνιμη ημέρα. Λέμε γόνη... άλλο, αν είναι. Αν είναι. Αν είναι, αλλά ξεκινάμε σίγουρα από την 8η, 10η μέχρι την 18η καθημερινά. Αν είναι δυνατόν καθημερινά, αν είναι δυνατόν μέρα παραμέρα. Μάλιστα. Αυτό... Το καθημερινό είναι καλύτερο πάντως. Φώτης Δημητριάδης, το μικρόφωνο λίγο, Φώτη. Καθημερινή χρήση με βοήθεια PDE5 inhibitor, αν χρειαστεί. Σε σπέρματα τα οποία είναι επηρεασμένα, είναι το λεγόμενο intensive coitus, που σημαίνει έντονη επαφή. Δεν πάει χαμένη το ότι έκανες το βράδυ για το πρωί. Γιατί ξέρουμε ότι το σπέρμα εκτός από παιδιά προετοιμάζει τον δρόμο για το επόμενο, για να βρει πιο διασταλμένα τα πράγματα, πιο έτοιμο το περιβάλλον. Παρακαλώ το μικρόφωνο. Και όπως έδειξε και η διαφάνεια, μία από τις πρώτες που βάλατε, ότι η δεύτερη εξπερμάτιση ήταν και καλύτερη από την πρώτη. Άρα αυξάνουμε και τις πιθανότητες αν αυξήσουμε τη συχνότητα. Καλά, αυτό παίζει με διάφορες συνθήκες, δεν το βάλουμε. Αλλά το intensive coitus είναι μία πρακτική που πρέπει να γίνεται. Παρακαλώ. Με ποιο PDE5 και σε ποια δοσολογία? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν... Αν μου επιτρέπετε, εγώ ας πούμε, θα έδινα τα ανταλαφίλη των 5 μιλιγκράμμ. Καταρχήν για οικονομικούς λόγους, διότι έχει 28 χάπια μέσα και βοηθάει καλύτερα τον ασθενή στην οικονομική κρίση που βιώνουμε. Και εγώ θα έδινα ένα κλασικό. Σε νέο άνθρωπο. Εγώ θα έδινα το κλασικό σχήμα με τα 4, γιατί είναι 4 ημέρες που χρειάζονται. Οπότε να έχουν ένα κουτί το μήνα. Λοιπόν, να τα αφήσουμε λίγο αυτό για αργότερα. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε. Έτσι. Έμεινε έγκυος. Ηρέμησε η κυρία Νατά.
Βέβαια. Μετά δεν ήθελε να δει τον άντρα. Είναι το κλασικό. Να γκρινιάζει για το παιδί. Εκτελέστη, αποστολή, εξετελέστη, διαγράφεσαι. Και όταν γεννηθεί, τώρα άσχημα εγώ το γιο μου. Μη μας ενοχλείς. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα όταν βλέπετε ζευγάρια στα ιατρία και βλέπετε ότι ας πούμε είναι φρεσκοπαντρεμένη και η γυναίκα είναι γύρω στα 38, είμαι σίγουρη ότι το σκέφτεστε ότι θα υπάρχει τέτοιο θέμα και ρωτάτε. Αυτή το τραβάει. Λοιπόν, η συνέχεια του περιστατικού θα αποτελέσει αντικείμενο άλλου Euroschool, γιατί αυτές οι ιστορίες έχουν συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία στο πρώτο περιστατικό να δούμε όλο το επικοδόημα, θα λέγαμε, της σεξουαλικής ζωής. Στο νέο περιστατικό, ο Παύλος είναι 37 χρόνων, παντρεμένος εδώ και 5 χρόνια με μια γυναίκα μεγαλύτερη του. Οι επαφές τους από άποψη αποτελεσματικότητας και ποιότητας ήταν πάντα δύσκολες, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ιατρικό ιστορικό ο Παύλος, σε αντίθεση με τον προηγούμενο τον Κώστα. Έχουν κάνει 3 απόπειρες υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, γιατί το ζευγάρι είναι υπογόνιμο. Παρά το γεγονός ότι δεν τα καταφέρνει παρόντος του αντιπάλου, έχει καλές αυτόματες στήσεις και καλές στήσεις με τον αυνανισμό. Επισκέφθηκα έναν ουρολόγο πριν από 2 χρόνια, του έδωσε την κλασική συνταγή. Η θεραπεία δεν είχε ιδιαίτερα αποτελέσματα. Οι στήσεις, οι αυτόματες συνεχίζουν και υπάρχουν. Παραπέμφθηκε σε πιο ειδικό, σε σεξολόγο, δηλαδή να γίνει μια ψυχοσεξουαλική αντιμετώπιση. Έκανε 3 επισκέψεις χωρίς αποτέλεσμα και εκείνος το ξανάστειλε πάλι στον ουρολόγο του. Να ρωτήσουμε σκέψεις πάνω στο περιστατικό. Ποιος θέλει να πει. Πόσα χρόνια γνωρίζει την κυρία Άννα. Παντρεμένη, μια δεκαετία περίπου. Το γεγονός ότι έχει καλές στήσεις στον αυρανισμό και καλές πρωινές δείχνει ότι υπάρχει ένα ακέραιος οσθητικός μηχανισμός, τουλάχιστον περιφερειακά. Okay. Άλλο. Εγώ θα έλεγα ότι δεν του αρέσει πλέον η γυναίκα του. Μα φαίνεται πως δεν του άρεσε ποτέ με την έννοια αυτή, γιατί πάντα είχαν προβληματικές επαφές. Επομένως, θα δεχτούμε εξ αρχής ότι είναι μία σχέση που στην παράμετρο αυτή. Πάντα δύσκολες οι επαφές στη ζωή του. Στη ζωή του ολόκληρη. Όχι μόνο με τη συγκεκριμένη. Ολόκληρη. Τώρα σας θέλω. Λέτε. Παρακαλώ, μικρόφωνο πίσω, κύριε. Είναι θέμα σεξουαλικού προσανατολισμού, λέει ο συνάδελφος. Μπορεί. Έτσι. Πόσοι το πιστεύουν αυτό. Πολύ σωστά. Okay. Στον αυνανισμό τι σκεφτότανε. Εγώ δεν ζητούσα εργαστηριακό έλεγχο. Εργαστηριακό τι. Χορμόνες. Συγγνώμη. Χορμόνες. Χορμόνες. Ναι. Τα πάντα. Τα πάντα. Από θυροειδή, τα πάντα. Οκ. Άλλος. Είναι φυσιολογικές οι ορμόνες. Γιατί λέει ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, αλλά έχει ελεγχθεί. Ναι. Τις ορμόνες ο συνάδελφος γιατί θα τις ζητούσε. Τις ορμόνες. Το συνάδελφο ρωτάω, ναι. Αν... Συνάδελφο, σε έναν έλεγχο... Και εσάς επειδή συμφωνήσατε με αυτό. Ναι, σε έναν έλεγχο. Όχι, έκανε ελέγχο, ελεύθερο ιστορικό. Ναι. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν έχετε από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός αυνανίζεται και έχει χρονές της ότι κάπου άλλο πρέπει να ψάξει κανείς. Άρα οι ορμόνες θα έπαιζαν κάποιο ρόλο. Εγώ θα έλεγα ότι θα σας αντιπρότεινε κάποιος ότι στο πάντα, εφόσον έχουμε πάντα δύσκολες στήσεις, αξίζει να κάνεις ένα ορμονικό έλεγχο. Μπορεί να είναι ένας θυροειδής, που να μην το ξέρει. Λέει επαφές, όχι στήσεις. Λέει επαφές. Σωστά. Μπαφές. Καλή παρατήρηση. Συγγνώμη. Στήσεις έχει. Ναι. Άρα τι ψάχνω. Οκ. Άλλος. Ερώτηση. Εγώ θα προσπαθούσα να, όσο το δυνατόν, να αντικειμενοποιήσω το στοιχείο που μας δίνει καλές στήσεις στον αυνανισμό και πρωινές στήσεις. Με ένα ρίτζισκαν, ας πούμε. Πολλές φορές, τουλάχιστον από την πολύ μικρή εμπειρία που έχω, οι ασθενείς υπερβάλλουν λίγο στο τι στήση έχουν στον αυνανισμό, στο τι πρωινή στήση έχουν, πόσο σκληρή και πόσο καλή. Γιατί αυτό θα μας κατευθύνει στο αν είναι ψυχογενής ή όχι. Στο γραφείο σου, Στέλιο. Ναι. Πες ότι είμαι εγώ. Έτσι, κάθομαι, σου λέω όλα αυτά. Τελειώνεις ερωτήσεις και μετά τι γίνεται, μου δίνεις εξετάσεις
Για ορμόνες ή κάτι άλλο. Ή μου δίνεις ένα ρίτσικα και φεύγω. Ναι, αν είχα ρίτσικα θα σας το έδινα. Μου δίνεις ένα ρίτσικα και φεύγω. Άλλος. Κλινική εξέταση. Κλινική εξέταση. Κλινική εξέταση. Το κλινική εξέταση στο πέος του είναι φυσιολογικό. Φαίνεται το πιάνουμε και είναι φυσιολογικό. Παρακάτω. Εγώ θα μιλούσα με τον σεξολόγο. Θα μιλήσω με τον σεξολόγο. Πολύ καλά. Να, έλεγα, να έβλεπα πώς βλέπει τον εαυτό του και τι θέμα έχει με το άτομό του. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε πάρει μια γεύση. Εντάξει, οπότε. Λοιπόν, μια δεύτερη ανάγνωση από τη σεξολογική άποψη. Η σεξολόγος θα μας πει τι είδε, γιατί τους έχει δει. Κάποια πράγματα από αυτά που ακούστηκαν πάντως ήταν κάπως έτσι. Πες μας λίγο, Εύη, πες μας λίγο για το ζευγάρι. Γιατί ποια είναι τα χαρακτηριστικά του για να έχετε και εσύ εικόνα. Και τι είπανε, κατηδίαν και μαζί. Αυτό ήταν ένα ζευγάρι με μια, ας πούμε, τους έβλεπε κανείς, θα έβλεπε μια δυσαρμονία στην εξωτερική τους εμφάνιση. Δηλαδή η γυναίκα η ίδια καταρχήν είχε μια πολύ αρνητική εικόνα σώματος. Έλεγε ότι ντρέπεται και νιώθει πάρα πολύ άσχημα με το σώμα της. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ αρνητική σε πάρα πολλές σεξουαλικές πρακτικές και στάσεις, αφήνοντας μόνο λίγες επιλογές ελεύθερες. Και ο άντρας, ο οποίος ήταν ψηλός, δηλαδή ήταν πολύ πιο ψηλός από εκείνη και αρκετά έτσι εμφανίσιμος, έλεγε ότι okay, δεν έρχομαι και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, δηλαδή μου την αγαπάω. Οπότε όλο αυτό μας βάζει προφανώς σε μια διαδικασία να σκεφτούμε. 37 ο άνδρας, 42 η γυναίκα και δεν τη θέλει, αλλά την παντρεύτηκε. Πού πάει το μυαλό σας? Συγγνώμη. Μικρόφωνο, μικρόφωνο. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Μικρόφωνα. Μικρόφωνο. Ποιος ήθελε, ποιος θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Εντύπωση μου προκαλεί ότι ενώ η ίδια νιώθει ελληματική στην εμφάνισή της και θα περίμενα να θέλει πιο πολύ να ευχαριστήσει τον άντρα της και να είναι διαθετημένη να κάνει. Ναι, το βάζει φραγμούς όμως, γιατί είπε ότι σε πολλές στάσεις φοβάται, δεν θέλει. Όχι, το σώμα δεν σώμα... ναι. Αυτό είναι αντίδραση. Αντίδραση, ναι. Και παρόλο που πάντοτε είχαν πρόβλημα στις επαφές, προχώρησε σε ένα γάμο μαζί του. Δηλαδή, ενώ τον γνώρισε εξ αρχής και ποτέ δεν την ευχαρίστησε, γιατί δεν της έδωσε ειδονή, και όμως προχώρησε. Όχι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Επειδή βλέπω ότι πάμε προς τον παράγοντα της γυναίκας, δηλαδή αυτό έμπλεκε πάντα με τέτοιου είδους γυναίκες. Πιο κοντές, πιο, ξέρω εγώ, τέτοια εμφάνιση, δηλαδή... γιατί μιλάμε... γιατί γιατί μιλάμε για ένα... όχι, μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε πάντα όμως, έτσι δεν είπατε. Μικρόφωνο. Ίσως και αυτός να έχει ένα πρόβλημα αυτοπεποίθησης. Γιατί? Και αυτοεκτίμησης. Εδώ φαίνεται να έχει και το πρόβλημα με τη μητέρα του αυτός. Κάποιο θέμα με τη μητέρα του πρέπει να έχει. Και να επιλέγει. Όχι, ψυχανάλυση. Διάβασε το ιστορικό ξανά, συγγνώμη. Γιατί πάντα είχε πρόβλημα με τη μητέρα. Πάντα είχε πρόβλημα. Ένας άνθρωπος που πάντοτε πάει από την αρχή της ζωής του με έχει 10 σχέσεις και με όλες είχε πρόβλημα με τις σχέσεις του και όλες το κοιτούσαν με μισό μάτι. Θα παντρευτεί όποια του δεχθεί. Με πρόβλημα να παντρευτεί. Αυτό το βλέπετε συνέχεια στους πρωτογενείς. Συνέχεια. Συνέχεια. Κυρίες που έχουμε εδώ πέρα, δύο κυρίες. Πόσο θα εύκολο θα ήταν να παντρευτείτε έναν που είχε πρόβλημα με τη στήση? Δύσκολο. Δύσκολο. Κυρία μου. Επίσης. Λοιπόν, τυχερός που παντρεύτηκε. Ναι. Οι κυρίες λένε τυχερός αυτός. Η άτυχη είναι η γυναίκα, Λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, εξακολουθεί λοιπόν όμως να μας απασχολεί το ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πάντα πρόβλημα και δεν υπήρχαν διακυμάνσεις στις επαφές του. Η εικόνα ήταν πάντα ίδια. Αυτό με τι πάει, το πάντα δεν υπήρχαν διακυμάνσεις. Οργανικό πρόβλημα. Οργανικό, με το παθεί οργανικό. Το ψυχογενές είναι που πάει να με τη διάθεση. Το οργανικό είναι βουλωμένο, έχει 70% βουλωμένο. Είναι flat. Δεν γίνεται να παίζει. Μία ξεβούλωσαν, μία βούλωσαν. Οι διακυμάνσεις είναι κάτι που πάντα ρωτάμε να δούμε αλλαγή στην εικόνα. Επίσης, κάτι που οι άνθρωποι πολλές φορές λένε ότι δεν είναι καλή στήση, αλλά δεν μας εξηγούν ακριβώς τι εννοούν όταν λένε δεν είναι καλή στήση. Και έτσι και αυτό θα μας δώσει ένα επίπεδο διακύμανσης. Άλλο ερώτημα είναι: έχουν κάνει 3 φορές IVF και δεν ξέρουμε τι πρόβλημα υπάρχει. Τι έχει συμβεί, γιατί κάνουν, τι πρόβλημα, τους έχουν βρει κάποιο πρόβλημα, τι γίνεται. Φυσικά το ότι έχει καλές στήσεις στον αυγανισμό και έχει και πρωινές και νυχτερινές μας κάνει να σκεφτούμε ότι, okay, μάλλον οργανικά είναι καλά,
ο ουρολόγος τα βρίσκει όλα καλά. Αλλά κάνει τρεις επισκέψεις ο σεξολόγος και είναι αρκετές, πιστέψτε με, τρεις φορές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν κάποιος θα ανταποκριθεί, αν ανταποκρίνεται κάποιος σε θεραπεία ή όχι. Αν σε τρεις επισκέψεις δεν έχουμε δει μια βελτίωση, τότε ή θα πρέπει κάποιος άλλος σεξολόγος να τον αναλάβει, ή το πρώτο βήμα είναι να ξαναπάει στον ουρολόγο να δούμε περαιτέρω τι συμβαίνει. Οι θεραπείες πια είναι πάρα πολύ σύντομες και πρακτικές και από πολύ νωρίς μπορούμε να καταλαβαίνουμε αν μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε μια θετική επίδραση ή όχι. Λοιπόν, οπότε, ένας βασικός κανόνας είναι ότι για να έχουμε οργανική θετική δυσλειτουργία θα πρέπει ένας άντρας, τα ξέρετε φυσικά όλα αυτά, δεν περιμένετε μάλλον εμένα να σας τα πω, αλλά θα πρέπει ένας άντρας να μην έχει στήσει ούτε με τη γυναίκα του, ούτε στην αυτοικανοποίηση, ούτε πρωινές στήσεις, ούτε νυχτερινές στήσεις. Μία φορά, εάν δεν έχει καλή στήση, μία φορά, μία αποτυχία, τότε καταγράφεται στο νου, οπότε στην επόμενη σεξουαλική επαφή που θα έχει αυτός ο άνθρωπος, οι σκέψεις που θα κάνει θα είναι αυτόματες εκείνη την ώρα και θα είναι σκέψεις που με τίποτα δεν μπορούν να του προκαλέσουν διέγερση. Είναι σκέψεις όπως θα αποτύχω, θα γίνω ρεζίλη, δεν μπορώ να σκεφτώ σεξουαλικά, δεν δημιουργείται η στήση και γιατί. Και αυτές οι σκέψεις αποτελούν ένα ανεξάρτητο προβλεπτικό παράγοντα για τη λειτουργία της στήσης. Και φυσικά η αδρεναλίνη θα δημιουργήσει προβλήματα λόγω του άγχους, αλλά δεν θα είναι μόνο η αδρεναλίνη. Αυτό πολλές φορές το λέμε στους ασθενείς γιατί καταλαβαίνουν καλύτερα όταν τους το εξηγούμε, ότι αγχώνεστε. Η αδρεναλίνη είναι η μόνη που γνωρίζουν και καλά κάνουμε που λέμε η αδρεναλίνη από το άγχος ανέβηκε, έτσι. Και η αδρεναλίνη δημιουργεί τη σύσβαση των λίων μυϊκών ινών, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε καλή ομάδωση. Εκτός από την αδρεναλίνη, είναι και η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη που όλοι μαζί επηρεάζουν τη διάθεση του άνδρα και τα επίπεδα του άγχους του. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος περιγράφει πλέον τις σεξουαλικές του επαφές, που στην ουσία είναι ένα βασανιστήριο. Δεν έχουν τίποτα το ευχάριστο. Αρχίζει και αισθάνεται πλέον στεναχώρια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται ότι δεν πάει παραπέρα η ζωή τους, δεν μπορούν να συνεχίσουν την προσωπική τους ζωή, θα χάσουν και τη γυναίκα τους. Αισθάνονται ντροπή. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν για τον ίδιο τον εαυτό είναι ιδιαίτερα σκληρές. Ξόφλησα, είμαι ένα τίποτα. Δεν είμαι άντρας πια. Δεν είμαι άντρας κτλ. Ο φόβος αρχίζει και γίνεται πλέον αντανακλαστικός. Δηλαδή με το που βλέπουν ένα σεξουαλικό ερέθισμα, αμέσως αρχίζει και χτυπάει η καρδιά τους, για παράδειγμα. Δηλαδή αμέσως τους καταλαμβάνει ο φόβος, χωρίς καν να προλάβουν να σκεφτούν. Αυτό όλο γίνεται αυτόματα. Και φυσικά υπάρχει ένα αίσθημα ανεπάρκειας, το οποίο δεν παίζει ρόλο μόνο την ώρα σεξουαλικής επαφής. Αυτό υπάρχει χαρακτηριστικά και όταν θα βγουν έξω να πιούν ένα ποτό, οπότε πλέον δεν φλερτάρουν και αφού δεν φλερτάρουν, δεν βγαίνουν και έξω. Οπότε απομακρύνονται πάρα πολύ και δυσκολεύουν πάρα πολύ την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα να θυμίσω λιγάκι ορισμένα από τα θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ τα γνωρίζουν. Ένας ασθενής ο οποίος παίρνει ένα PDE5, οποιοδήποτε PDE5, βλέπετε στον πίνακα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων αναστολέων της ορθοδεστεράσης τύπου 5. Θα ανταποκριθεί αυτός, πρέπει να ανταποκριθεί. Ο ασθενής, ναι. Πρέπει να ανταποκριθεί. Συγκεκριμένος. Ναι. Πρέπει. Είπαμε, άμα δεν υπάρχει ερέθισμα κεντρικό. Ανταποκρίνονται λοιπόν όλοι οι ασθενείς, να τη θέσουν διαφορετικά λίγο την ερώτηση, στη χορήγηση των αναστολέων. Δηλαδή, ένας που θα πάρει το φάρμακο θα ανταποκριθεί. Όχι, όλοι. Όχι. Γιατί δεν θα ανταποκριθούν κάποιοι. Για πέστε, πέστε, μην διστάζετε. Έλλειψη. Αν δεν έχει κεντρικό ερέθισμα, θα παραγγείλει το μονοξίδιο του. Ένα, άλλο. Άλλο το παίρνει σωστά. Δεν το παίρνει σωστά, άλλο. Άλλο. Δεν έχει επιθυμία. Άλλο. Όλα σωστά είναι αυτά. Παρενέργειες του φαρμάκου. Με διαφορετική προσέγγιση, σωστό. Εδώ βλέπετε τον πίνακα ότι αν δούμε το SEP3, SEP3 είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση. Είναι δηλαδή η ερώτηση η οποία ρωτά τον ασθενή αν η στήση σου μετά τη λήψη του φαρμάκου ήταν ικανοποιητική, όχι απλώς για να έχει μια κολπική δίσδυση, αλλά μέχρι την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής.
Τα ποσοστά βλέπετε στα διάφορα φάρμακα, οι μελέτες δεν είναι συγκριτικές, είναι οι κύριες μελέτες, οι πρώτες μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, είναι γύρω στο 70% κατά έναν μέσο όρο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το άλλο 30% δεν θα ανταποκριθεί για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους είπατε και για ποιους άλλους. Αν έχει ένα οργανικό πρόβλημα, θα ανταποκριθεί. Αν είναι διαβητικός, αν είναι υπερταστικός. Ναι, αν ναι. Είναι... κάποιοι που είναι σοβαρά, έτσι, δύο φτάνε, να μην... Θα ανταποκριθούν, ναι. Ένας διαβητικός έχει πάθει στον Αγίο, οπότε το επιθυλίου, οπότε και τη συστατικότητα του Αγίου. Θα ανταποκριθεί αυτός ή όχι. Ή εξαρτάται. Εξαρτάται από τη βλάβη την οποία έχει. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι σχετικά χαμηλά. Αν ο ασθενής ήταν ψυχογενής, αμυγός ψυχογενής, όλα του ήταν τέλεια. Τα αγγεία του, τα ζάχαρά του, τα πάντα ήταν τέλεια. Ήταν ένας αμυγός ψυχογενής ασθενής. Θα ανταποκριθεί. Αναλόγως. Βάμπη, λέγε. Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Κατά ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον μέσο όρο. Με την προϋπόθεση ότι έχει επιθυμία. Λοιπόν, οι ανεπιθύμητες ενέργειες, τις αναφέρατε προηγουμένως, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην είναι το μείζον θέμα, γιατί ουσιαστικά η διακοπή των ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω κάποιες η διακοπή της θεραπευτικής αγωγής λόγω κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι το πιο συχνό που θα εμφανιστεί στον άρρωστο. Πάντως πρέπει να θυμόμαστε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες είναι πια τέσσερις, τις βλέπετε στη διαφάνεια, κάποιος να τις πει έτσι για να τις θυμηθούμε. Τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις τέσσερις συχνότερες. Να τις βλέπετε, διαβάστε. Τις βλέπετε. Πείτε, κεφαλαλγία, εξάψεις, τα δυσπεπτικά ενοχλήματα και η ελληνική συμφόρηση. Οι διαταραχές της όρασης είναι ένα θέμα το οποίο αφορά συγκεκριμένα τη σιλδεναφύλη και την βαρδεναφύλη, κατά κύριο λόγο. Για ποιο λόγο κάνουν αυτά αναστολή οι διαταραχές της όρασης? Το θυμάται κανένας? Σε πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαια και δεν είναι. Ναι. Ποιος θα. Φώτη. Λόγω τη χαμηλότητας γλυκότητας που έχουν και πιάνουν και την PDE 6. Η οποία είναι. Λέγεται με την διαταραχή της. Είναι στον αμφιβληστροειδή, στα κονιά και στα ραβδία. Αυτό δεν το κάνει τα δαλαφίδη. Η οποία αντιθέτως έχει ένα λίγο αυξημένο ποσοστό σε σχέση με τα άλλα τη οσφυαλγία στην πλάτη, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν. Να βάλουμε λίγο την επόμενη διαφάνεια. Πιστεύω ότι είναι επίσης μια σημαντική μελέτη. Είναι μελέτες οι οποίες έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια και όπου βλέπουμε ότι οι ασθενείς, μάλλον οι σύντροφοι των ασθενών οι οποίοι χρησιμοποιούσαν PD5 είναι επίσης ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτούς που δεν το χρησιμοποιούσαν το PD5, το οποίο είναι λίγο πολύ αναμενόμενο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια για να σταθώ λιγάκι σε μια από τις παλιότερες μελέτες μας, έτσι, οι οποίες έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέχρι τώρα. Πριν από αρκετά χρόνια, δείξαμε σε μελέτες δικές μας από τη Θεσσαλονίκη και με τους τρεις διαθέσιμους αναστολείς ουθοδιστεράσεις ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών δεν έπαιρνε σωστά το φάρμακο. Με κόκκινα είναι τα ποσοστά των ασθενών που δεν έπαιρναν σωστά το φάρμακο. Όταν λέμε δεν έπαιρναν σωστά το φάρμακο, με βάση τις οδηγίες χρήσης του φαρμάκου. Οι οποίες ποιες είναι? Είναι διαφορετικές για κάθε φάρμακο. Πότε, πόση ώρα? Οι γενικές, οι κοινές. Οι κοινές. Οι περισσότερες είναι κοινές. Ελάχιστες τους διαφοροποιούνται. Πώς πρέπει να. Τι θα πείτε στον ασθενή που του γράφετε ένα PD5 στο γιατρείο? Πότε να το πάρω? Κατεπίκληση. Κατεπίκληση. Πότε θα το πάρω? Όταν έχει επιθυμία. Θα το πάρω τώρα, αυτή τη στιγμή εγώ. Λήψη δύο ώρες πριν από την, από την επαφή. Ναι. Ένα-δύο ώρες τουλάχιστον πριν την επαφή. Αν εξαιρέσουμε τη σιδηλαφύλη, το γεύμα δεν επηρεάζει ιδιαίτερα, αλλά με τη σιδηλαφύλη να είναι άδειστο μάχη. Θα πιάσουμε ένα-ένα όσον αφορά το χρόνο λήψης. Μιλάμε για κατεπίκληση αγωγή, γιατί στην καθημερινή ούτως άλλως δεν παίζει αυτό. Στην κατεπίκληση χορήγηση. Θα το πάρει. Δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη επαφή. Για όλα τα για φάρμακα. Για την. Και άμα πάρει τέσσερις. Βαρδαλαφύλη, το MELT. Που είναι το υπογλώσιο, 20 με 40 λεπτά φαίνεται ένα αποτελεσματικό. Αφήστε το αυτό. Οι κλασικές οδηγίες. Σε πόση ώρα από τη λήψη του φαρμάκου πιάνουν τα μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα τα διάφορα φάρμακα. Από εκεί καθορίζεται ουσιαστικά. Αφήστε το πότε μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό στα 20 λεπτά για όλα τα φάρμακα. Η σιλδεναφύλη και το μέγιστο αποτέλεσμα. Το μέγιστο αποτέλεσμα. Στα 20 λεπτά μπορεί να ανταποκριθεί. Αν δεν ανταποκριθεί όμως, εγώ δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αυτόν ως μη ανταποκρινόμενο.
Γιατί εκείνη την ώρα δεν έχει τα μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα το φάρμακο. Κατά μέσον ώρα λοιπόν είναι 2 ώρες μόνο για την ταδαλαφίλη. Είναι 1 ώρα για τη σιλδεναφίλη και την βαρδεναφίλη την περός. Την παλιά, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά. Okay. Είναι φαρμακοκινητική καθαρά, δεν είναι, είναι δεδομένα. Άλλη οδηγία, το επόμενο εκτός από το χρόνο λήψης. Για το αν έχει προηγηθεί γεύμα ή όχι. Κατά προτίμηση γεύμα. Να μην υπάρχει βαρύ γεύμα ή μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια. Με όλα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε. Ας τα πιάσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, χρήση χωρίς σεξουαλικό ερεθισμό, να το πάρει το φάρμακο. Για όλα. Για όλους τους αναστολείς. Δεν γίνεται, αν δεν έχει σεξουαλικό ερεθισμό, κανένα δεν είναι αποτελεσματικό. Η καθημερινή χορήγηση έχει ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Εντάξει. Εκεί δεν το παίρνεις πριν το σεξουαλικό ερεθισμό. Είναι τελείως διαφορετικό σαν κόνσεπτ αντιμετώπισης. Τελείως. Έτσι, πας στη λογική της μόνιμης αποκατάστασης της σεξουαλικής ζωής. Λοιπόν, χρήση αμέσως πριν από τη σεξουαλική ζωή. Τη σεξουαλική επαφή. Ένα σημαντικό ποσοστό το έπαιρνε το φάρμακο και πήγαινε να κάνει επαφή. Και δυστυχώς αυτά τα λέγαμε το 2005 και τότε λέγαμε ίσως ότι ακόμα επειδή οι ασθενείς ήταν ακόμα σχετικά νωρίς, δεν ήξεραν πολλά πράγματα, ότι ίσως αυτό το πράγμα να ήταν λόγω της άγνοιας των ασθενών, των γιατρών και των φαρμακοποιών. Τώρα τελευταία δεν ξέρω γιατί είναι τυχαίο, μου τυχαίνει συνέχεια να παίρνουν τα φάρμακα αλλοπρόσαλα. Γιατί δεν δίνουν οδηγίες φαρμακοποιού από όπου φεύγει το μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί προφανώς δεν παίρνει ο άρρωστος καμία ιατρική οδηγία. Και δεν, από όλους αυτούς τους ασθενείς που το έπαιρναν αλλοπρόσαλα, κανείς δεν απευθύνθηκε σε γιατρό. Όχι σε ουρολόγο, σε γιατρό. Σε γιατρό. Λοιπόν, το φαγητό. Άδειο στο μάχη. Γιατί? Συγγνώμη, στο εδώ. Εδώ. Και καλύτερη απορώ. Δεν ακούγεστε. Ότι πρέπει να λαμβάνετε με άδειο στομάχι. Όλα. Όχι, η συνδελαφίλη κατά κύριο λόγο, τα άλλα μπορεί να ληφθούν. Και βαρδενάφιλη. Βαρδενάφιλη χρειάζεται ή όχι άδειο στομάχι. Χρειάζεται. Πόσοι λένε ότι χρειάζεται. Πόσοι λένε ότι δεν χρειάζεται. Για ποια βαρδενάφιλη μιλάμε. Η κλασική μορφή. Η κλασική μορφή λοιπόν είναι ακριβώς παράλληλη πρακτικά με τη σιλδεναφίλη. Επηρεάζεται. Η διασπυρώμενη στο στόμα δεν επηρεάζεται. Η ταδαλαφίλη. Δεν επηρεάζεται. Δεν επηρεάζεται. Άρα ουσιαστικά εδώ ισχύει για τη σιλδεναφίλη και την παλιά βαρδεναφίλη. Τέλος πάντων η λέξη παλιά βαρδεναφίλη δεν είναι. Άμα ωραία, δείτε μέσα. Λέει... Για την κλασική μορφή. Ναι, αλλά απλώς να πούμε ότι όντως έλεγαν ότι δεν επηρεάζεται με ελαφρύ γεύμα. Το οποίο όμως άμα δείτε τι είναι, το ελαφρύ γεύμα πρέπει να ήταν μια σαλατούλα με λίγο λαδάκι. Ένα hamburger goodies το καταργούσε, γιατί ήταν με ποσοστό λίπους, το οποίο το έπιανες. 57% συγκέντρωση λίπους ήταν, αλλά εντάξει τώρα νομίζω ότι πρακτικά αυτό δεν έχει πρακτική σημασία. Λίγο την προηγούμενη διαφάνεια λίγο, ένα λεπτό λίγο και το τελευταίο θέλω να σχολιάσουμε. Δεν χρησιμοποίησαν τη μέγιστη συνιστόμενη δόση. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να χαρακτηρίσω τον ασθενή ως μη ανταποκρινόμενο αν δεν έχει πάρει τη μέγιστη συνιστόμενη δόση. Και η οποία είναι ποια. Ποια είναι η μέγιστη συνιστόμενη δόση για τη σιλδεναφίλη. 100. Για τη βαρδεναφίλη. Για την ταδαλαφίλη. 20. Οκ. Ήταν ένα κλασικό λάθος. Λοιπόν. Συγγνώμη. Ναι. Να ρωτήσω. Εγώ τους συνηθώ και καλή ενυδάτωση. Γιατί πολλοί αναγκάζουν αυτούς να φάνουν και τους κάνει πονοκέφαλο. Ναι, είναι στρατηγική μείωση της πιθανότητας του πονοκεφάλου. Αν το κάνει, αν δεν το κάνει, δεν έχει καμία πρακτική σημασία. Ναι, σωστά. Να ρωτήσω. Η διαφάνεια έχει τίτλο ότι αίτια αποτυχίας. Αλλά εσείς είπατε για μία ανταπόκριση. Θα μπορούσε να βάλει κανείς μία πέμπτη μπάρα όσον αφορά να χαρακτηρίσουμε κάποιον μία ανταπόκριση, αν πήρε και το λεγόμενο 4 φορές το φάρμακο. Σωστό. Ναι. Πολύ καλή η παρατήρησή σας. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Δηλαδή, εγώ πήρα το φάρμακο, πήρα ένα δισκείο και το πήρα σωστά με αυτά που είπαμε. Θεωρούμε ότι είμαι non-responder ή όχι.
Δεν θεωρούμε ότι είμαι non-responder. Θέλει τουλάχιστον 4 προσπάθειες, 4 αποτυχίες υπό τις ιδανικές συνθήκες. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση σας. Και μάλιστα να πούμε και το ψέμα που λέμε, Κώστα. Ναι. Σε όλους λέμε, όλους, από τότε που έδωσα το πρώτο μου Viagra. Έλεγα, πάρε τα 4, μην περιμένεις από το πρώτο, στο 4ο μάλλον θα αρχίσει να σε πιάνει. Πες μου αν έχεις κάποια διαφορά. Και όλοι ερχόντουσαν, με έπιασαν από το πρώτο. Ενώ άμα τους πεις το πρώτο, έχω τόσο άγχος που λένε τώρα ή ποτέ. Οπότε εκεί τους διώχνεις πίσω το άγχος. Λοιπόν, εδώ τώρα το μπαλάκι γυρνάει πίσω σε εμάς, έτσι, ως ειδικοί στο αντικείμενο. Τι θα ζητήσετε? Θα ζητήσετε κάποιον επιπλέον διαγνωστικό έλεγχο? Θα πάτε σε άλλη θεραπευτική αγωγή με τα κλασικά ενέσεις, αντλίες και νου, παιδική πρόθεση ίσως? Αλλαγή φαρμάκων. Καταρχήν διαγνωστικά. Διαγνωστικά. Πρωτούπαθα. Θα ζητήσετε κάτι? Ποιος θα ζητήσει κάποια διαγνωστική εξέταση? Και γιατί? Εργαστηριακή μόνο. Οτιδήποτε. Συγγνώμη, αυτά είναι ενδεικτικά. Είναι οτιδήποτε. Το μικρόφωνο, σε παρακαλώ, να μην το λέω συνέχεια. Οτιδήποτε. Αν δεν είχα αξιολογήσει από πριν την τεστοστερόνη, θα ζητούσα μια τεστοστερόνη. Ναι, αυτό επειδή συζητήθηκε και πριν, ήθελα να το πω ότι η τεστοστερόνη, σύμφωνα και με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, πρέπει να γίνεται μια φορά τουλάχιστον. Έτσι, για να αποφύγουμε να την πατήσουμε. Εντάξει, μπορεί ο άρρωστος να είναι μέσα στα guidelines, είναι ίσως η μόνη βασική εξέταση την οποία συνιστάται να γίνεται μια φορά. Αν ο άρρωστος τώρα έχει κάνει μια φορά, μην κάνουμε το σωστερόνι κάθε 6 μήνες. Αυτό είπα, αν δεν είχε κάνει. Εντάξει, μην κάνουμε το σωστερόνι κάθε 6 μήνες. Διαγνωστικά τι άλλο θα κάνατε? Λοιπόν, άλλο. Μην κολλάμε εκεί, Φάτη μου, σε παρακαλώ. Ναι. Και μια παρατήρηση χρηστική, το σωστερόνι να γίνεται πριν τις 9 το πρωί. Πολύ σωστά. Και μήνα Οκτώβριο. Έτσι. Λοιπόν, διαγνωστικά άλλο κάτι. Θα ζητήσει κάποιος διαγνωστικά κάτι? Εδώ βάλαμε ρίτσισκαν, βάλαμε τρίπλεξ, τη σειραγκομετρία. Δεν ξέρω πόσοι τη γνωρίζουν πραγματικά. Πόσοι γνωρίζουν τη σειραγκομετρία έτσι από περιέργεια? Έχουν δει ποτέ τους? Κύριος Αποστολής και κύριος Τζόρτζη Σιμώνη μέσα στο εγγραφείο. Γιατί εσείς τι, έχετε σχέση ή κάτι μέσα? Λοιπόν, διαγνωστικά θα ζητήσει κάποιος κάτι? Όχι. Όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν. Φτάνει μέχρι εδώ. Λοιπόν, περιστατικό είναι δικό μου. Εφόσον μου έστειλε πίσω και μου λέει ότι εδώ πέρα δεν πάει, κάτι τρέχει, εγώ αποφάσισα να κάνω τρίπλεξ. Στο γιατρείο μου. Γιατί ήταν δικός μου άρρωστος εξ αρχής. Και ανέθεσα στον κύριο Καλυβιανάκη που συνεργαζόμαστε να κάνει το τρίπλεξ. Ο κύριος Καλυβιανάκης γυρνάει μέσα σε 3 λεπτά και πεταγάνει έτσι. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Λέω τι, ελάτε να δείτε. Και, Δημήτρη, πες, ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτή η σκηνή, σε εμάς. Δεύτερη φορά. Η δεύτερη φορά, στα 2 χρόνια που είμαστε μαζί, 3. Η τρίτη είναι, δεν θυμάμαι. Η τρίτη, νάτι, η καταδότηση. Μάλιστα, θέλετε να δείτε τι είδα όταν πήγα μέσα? Είδα αυτό. Συγγενή κάμψη. Τεράστια. Γι' αυτό είχε δύσκολες επαφές όλη τη ζωή. Δεν μπορούσε να βρει θέση. Θα σου λέγεται παράλογο να μην σου πει ότι στρίβει. Κι όμως υπάρχει ένα συγγενής κάμψη. Δηλαδή έχει πετύχει σκληρότητα εδώ? Εντελώς. 100%. Γιατί σαφλάσσε πλέον. Με κάτι ροές τραγικές, αμέσως του έκανε φελινεφρίνη για να πέσουνε. Και λέγανε οι άνθρωποι ότι δεν βολευόμαστε. Και το απέριδαν στη διαφορά. Και είναι ακριβώς όπως δείτε εδώ πέρα το MRI. Όπα, συγγνώμη. Το MRI, ποια πρέπει να είναι η θέση του πέους για να βολεύει με τον κόλπο. Αυτή είναι MRI κατά τη συνουσία, δηλαδή το έκαναν μέσα στον μαγνήτη. Έτσι, έχει 2 δημοσιεύσεις τέτοιες. Επομένως, παντού μπορεί να γίνει σεξ, έτσι, όχι μόνο στο πίσω. Όχι μόνο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Και βλέπετε εδώ πέρα είναι, συγγνώμη, εδώ είναι ο άνδρας. Εδώ είναι το πέος του, η όρχης. Εδώ είναι η γυναίκα, ο κόλπος, η μήτρα. Το κάνουν μέσα στον μαγνήτη. Σεξουαλική επαφή, κύριε Φίστα. Και στο ψυγείο γίνεται. Ναι. Παρακαλώ. Στο μικρόφωνο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Είναι δυνατόν τη σήμερα ημέρα με το ίντερνετ και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος από το ιστορικό έχει πάει σε... Είναι. Να μην το... Είναι. Είναι όλα. Είναι. Όλα.
Αυτό το ίδιο είχα και εγώ το πρόβλημα. Το ίδιο είχε και ο Δημήτρης. Να προσθέσω κάτι για το συγκεκριμένο περιστατικό. Επειδή έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, το έχουμε συναντήσει άλλες δύο φορές. Εγώ πλέον έχω υιοθετήσει πάντα να ρωτάω. Όταν το βλέπεις στο πέρα, στη συζήτηση, βλέπεις κάτι περίεργο, μια κάμψη έτσι αλλιώς. Ο συγκεκριμένος. Αλλά γιατί όχι, το βλέπω, λέω, οκ. Okay. Και απλά θυμάστε ότι είπατε στην αρχή ότι καμιά φορά πρέπει να αμφισβητείς και λίγο. Ένα άλλο που πρέπει και το έχω βάλει εδώ πέρα είναι η φήμωση. Είναι η φήμωση και μην το αγνοείτε. Καλά, εξέταση γίνεται στους ασθένειες. Δηλαδή. Ναι. Αλλά το πρόβλημα με αυτές τις τρεις καταστάσεις είναι ότι μόνο τη φήμωση ή ακόμα πόνο που προκαλούν μερικές χρόνες μυκητιάσεις κάπου που πάει να κάνουν δακτύλιο μπορεί να δεις με την κλινική εξέταση. Τα άλλα δύο δεν μπορείς να τα δεις. Οπότε πρέπει να τα ρωτάς. Συμπερονιές, συγγενή κάψη, ποια πλάκα να δεις. Δεν είναι πάντοτε, δεν έχουνε, μην πούμε. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια χειρουργήθηκε και αποκαταστάθηκε. Πάμε στο επόμενο που... Όλα μπορεί να τα δει κανείς. Εγώ έχω δει πτυχιούχο πανεπιστημιακής σχολής, ο οποίος ήρθε και μου παραπονέθηκε για υπογονιμότητα και στην πραγματικότητα δεν έκαναν κολπική επαφή οι άνθρωποι και η γυναίκα του ήταν πτυχιούχος πανεπιστημίου. Γι' αυτό όλα μπορεί να τα δει κανείς. Το... Αυτός κι αν είναι καταδότης. Λοιπόν, το τωρινό περιστατικό Δημήτρης είναι ένας 30χρονος διαζευμένος με μια καινούρια σχέση στα σκαριά. Έχει ιστορικό νεανικού διαβήτη από πάρα... Λίγο παρακολουθήστε γιατί άμα χάσετε κύριε Οικονόμου, συγγνώμη, αλλά άμα χάσετε το ιστορικό μετά θα σας φέρουν το όλα. Είναι το η μόνη διαφάνεια που πρέπει να κάνει της υγεία. Από κύριε πάρα πολύ μικρή ηλικία, όπως επίσης και υπερθυριοειδισμό εδώ και 20 χρόνια. Δεν έκανε κάποια θεραπεία και για τον υπερθυριοειδισμό. Κάποια στιγμή εγκατέλειψε και τον έλεγχο του σαχάρου. Έχει έντονη ερωτική επιθυμία πάντα. Είναι παιχνιδιάρης, του αρέσει το παιχνίδι, το φλερτ. Πριν από 3 χρόνια άρχισε να έχει προβλήματα σκληρότητας στη στήση σε μια σχέση η οποία πήγαινε καλά και αυτό τον οδήγησε σε χωρισμό. Ακολούθησαν 2 νέες σχέσεις με ίδια κατάληξη, χωρισμό. Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Σταδιακά πολύ αστής με τον αυνανισμό, δηλαδή άρχισε να χάνει και εκείνα που είχε. Σπάνιες πρωινές στήσεις, οι οποίες χάνονται και αυτές γρήγορα. Επισκέφθηκε ουρολόγο, πήρε αναστολέα φωσφοδιεστεράσης με πενιχρά αποτελέσματα. Ο ουρολόγος τον ενημέρωσε ότι λόγω του σαχάρου που δεν το ρύθμιζε μπορεί να είχε μόνιμες βλάβες. Ερμήνευσε επομένως αιτιολογικά το πρόβλημα και του συνέστησε αντιμετώπιση δεύτερης φαρμακευτικής γραμμής μενέσης. Τι πιστεύετε για το περιστατικό από εδώ και πέρα? Μικρόφωνο. Κανονικά, όταν ένας άνθρωπος έχει υπερθυροειδισμό, δεν αλλάζει και η λίπητό του. Mm-hmm. Μπορεί να αλλάξει, βέβαια. Αυτή, αυτό. Και ο ζαχαρώδης διαβήτης, βέβαια, και τις μόνιμες βλάβες στις λιθμικές ίνες. Άρα υπάρχει μια αντίθεση εδώ πέρα με την ερωτική επιθυμία που λέει αυτός ότι έχει. Έχει 2 λόγους να πέσει και δεν πέφτει. Ναι, η ερωτική επιθυμία όμως μπορεί να υπάρχει εγκεφαλικά. Θέλω να το κάνω, αλλά ουσιαστικά δεν με οθεί από μέσα να το κάνω. Η ψυχή μου, οι ορμόνες που δεν με βοηθάνε. Έχει κίνητρο, δεν έχει ορμή. Αυτό. Άλλο. Ποιο είναι εσείς? Κύριος Μητρόπουλος, ασχολείται με το σεξ. Παράδοξα σήμερα σαν το σχολείο. Καρδιολογικό έλεγχο. Μάλιστα. Άλλο. Γιατί τόσο απορριπτικός, κύριε Χατζηχτή? Όχι, δεν το απερίψα, θα το διαπραγματευτεί. Όχι, λέμε, δεν σχολιάζουμε ναι ή όχι. Λέμε, ο καθένας συντάξαμε, μαζεύουμε. Ένα έλεγχο του ζαχάρου και του γλυκοζηλιωμένου, γιατί από ό,τι λέει δεν έχει καταλήξει τον έλεγχο του ζαχάρου πολλά χρόνια και του ουθενοειδή. Κάτι μικρότερη σημασία. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχει και πρόορη εξπερμάτιση και μέχρι τώρα να προσπαθούσε με τη δεύτερη φορά. Η οποία δεύτερη φορά του είναι πολύ δύσκολη τώρα πια και να μην μα το αναφέρει. Θα πρέπει να το ρωτήσουμε. Δημήτρη, σε μπορούσε. Αν δεν ρίχνει το ζάχαρο, δεν το αναλαμβάνει. Συγγνώμη. Αν δεν ρύθμιζε το ζάχαρο, δεν θα τον αναλάβω. Επομένως, διαμορφώνεται μία άποψη αντίσταση στη γνώμη του ουρολόγου. Λοιπόν, θα σας πω πώς θα σκεφτόμουν εγώ με αυτό το περιστατικό.
Σαφώς θα έχουμε πολλές σοβαρές ενδείξεις για οργανικούς παράγοντες και για οργανική αιτιολογία. Το θέμα της ερωτικής επιθυμίας για μένα θα μου δημιουργούσε δύο ερωτήματα. Μάλλον θα με δείχατε. Από τη μία, το ότι έχει ερωτική επιθυμία πιθανόν να σήμαινε ότι δεν έχει κατάθλιψη. Και αυτό είναι θετικό. Απ' την άλλη μεριά όμως μου φαίνεται και λίγο περίεργο ένας νέος άνθρωπος που έχει χάσει τρεις σχέσεις εξαιτίας αυτού του προβλήματος και το λέει πολύ καθαρά, πώς συνεχίζει και έχει σεξουαλική επιθυμία, ενώ συνήθως δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή πώς δεν έχει μειωθεί. Οπότε εκεί θα σκεφτόμουν λίγο να διερευνήσω και παραπάνω, μήπως είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι καταναγκαστικό. Και αυτή η επιθυμία είναι κάτι καταναγκαστικό, θέλω τότε και καλά να κάνω σεξ και να τα καταφέρω. Το βλέπουμε συχνά. Σίγουρα το βλέπουμε. Πέρα, αυτό, πρέπει να κάνω και. Τρώνε τα μούτρα στη σερή. Ναι. Τίποτα. Απλώς ήθελα να πω ότι πραγματικά έχει μεγάλη διαφορά. Συγγνώμη που διακόπτω. Το ερωτική επιθυμία από το συγγνώμη που χρησιμοποιώ τον όρο ταμπράδισμα. Δηλαδή, εγώ έχω τους ασθενείς που λέω. 9 στους 10 θα μου απαντήσουν ότι ναι, εγώ τη γυναίκα μου τη βλέπω και την επιθυμώ και τη θέλω κτλ. Και τους λέω αυτό. Ζεσταίνεσαι από μέσα, ενθουσιάζεσαι με την ιδέα. Εκεί λίγο αρχίζουν και τραβιούνται. Και τώρα προσπαθώ να βρω μια λέξη, θέλω να πω δηλαδή ερωτική επιθυμία. Όχι, δεν είχε κάνει καμάκι, δηλαδή αυτό είναι δύσκολο. Μπορεί να το έχει, αλλά μήπως τελικά δεν είναι όλος ο μηχανισμός. Αυτό θέλω να πω. Να το έχει στο μυαλό του, αλλά να μην προχωράει κάτω. Κυνηγός και το υπηρετώ αυτό, είναι δουλειά μου. Καλά και ντε. Καταναγκαστικά. Το άλλο ζήτημα επίσης που θα σκεφτόμουν εγώ είναι ότι okay, δεν έχει πρωινά, μειώνονται οι πρωινές κτλ. Και οι νυχτερινές στήσεις και απλά θα ήθελα να δω. Okay, λογικά υπάρχουν οργανικοί λόγοι να το δικαιολογούν αυτό, αλλά μήπως όμως ο άνθρωπος έχει καμιά κατάθλιψη και ίσως γι' αυτό πλέον δεν κοιμάται καλά και γι' αυτό το λόγο δεν βλέπει και νυχτερινές ή πρωινές στήσεις. Δεν ξέρω. Εδώ σας δείχνω μια διαφάνεια όπου έχει συρριχθεί σε άνδρες που έχουν πάει σε ανδρολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Στο γεννηματάς ήταν. Στο γεννηματάς και ουσιαστικά είδανε, αυτοί ήταν άνδρες με πρόβλημα στήσης και είδανε τα ψυχιατρικά συμπτώματα που υπήρχαν πριν την εμφάνιση του προβλήματος στις στήσεις και μετά. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι από την ώρα που εμφανίζεται το πρόβλημα της ειδικής δυσλειτουργίας, αυξάνεται και η πιθανότητα να αναφέρουν ψυχιατρικά συμπτώματα. Επίσης, εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να μην έχει κάποιος απαραίτητα την κλινική κατάθλιψη που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι πλήρως αποσυρμένος, αλλά μπορεί να έχει συμπτώματα κατάθλιψης, τα οποία πολλές φορές είναι αρκετά για να επηρεάσουν και τη σεξουαλική λειτουργία, αλλά και τις πληροφορίες που μας δίνει, δηλαδή τις πρωινές στήσεις και τις νυχτερινές. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο τα βασικά. Όλη αυτή η παράβαση που είπαμε θα κάνουν απόφραξη των αρτηριών. Η απόφραξη των αρτηριών θα καταστρέψει σε ρακώδη σώματα για να έχουμε τελικά φλεβική διαφυγή. Αυτά είναι ο ρόλος της διαδικασία της αιμάτωσης της στήσης. Ξέρουμε σίγουρα ότι η παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο ζαχαρώδης διαβήτης είναι μια. Το 40% θα έχουν πρόβλημα με τη στήση. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και μάλιστα ο ζαχαρώδης διαβήτης επηρεάζει με πολλούς τρόπους. Υπογοναδισμός, περιφερειακή νευροπάθεια, αγγεία, έτσι, ψυχογενής, αιτιολογία και κατάθλιψη κτλ. Και όλα αυτά, βέβαια, να μας μείνει μία απλώς. Μην το ξεχνάμε, το λέω συνέχεια και είπε ο κύριος Μητρόπουλος πολύ δικαιολογημένα καρδιολογικό έλεγχο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, είναι μικρά τα αγγεία στο πέος. 3 χρόνια νωρίτερα από τα Στεφανιά θα βουλώσουν, έχουμε 3 χρόνια να γλιτώσουμε αυτόν τον άνθρωπο από ένα έμφραγμα που έρχεται. Το λέμε και το ξαναλέμε και ας σταματήσω ποτέ, γιατί πάρα πολλοί με ευγνωμονούν που τους είπα φύγε από μένα, πρώτα στον καρδιολόγο, δεν σε θέλω, όπως είπε και ο Δημήτρης Μπορούσας. Και ο Διονύσης Μητρόπουλος. Λοιπόν, εδώ είναι ο φαύλος κύκλος, η τριάδα. Γιατί είναι η τριάδα, γιατί ξέρουμε ότι ένας ο οποίος έχει πρόβλημα στήσης, 6 στους 10 θα κάνουν συμπτώματα κατάθλιψης. Άμα ένας έχει εγκυακό επεισόδιο, έτσι, λοιπόν, και έχει κατάθλιψη, οι πιθανότητες, έχει τετραπλάσιες πιθανότητες από έναν που δεν έχει, να ξαναπαρουσιάσει μέσα στον πρώτο χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα το φαύλο κύκλο, το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι, και πώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Τρεις είναι οι ορμόνες, μην τις ξεχνάμε, που πρέπει πάντοτε να ελέγχουμε σε αυτούς τους αρρώστους. Αυτές είναι οι ενδοκρινοπάθειες.
και ο υποθυρεοειδισμός, υπογονατισμός μπορούν να κάνουν θετική λειτουργία, όπως ξέρουμε. Ένα που θέλω να πω για τα ανδρογόνα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θέλω εδώ πέρα λίγο την προσοχή σας για διπλό λόγο. Τα ανδρογόνα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ενδοθυλίου. Είναι τόσο... συνδέονται με το μεταβολικό σύνδρομο. Η πτώση τους δεν αρχίζει στα 80, αλλά όπως θα δείτε αρχίζει από τα 40. Και το τελευταίο, προσοχή τι τεστοστερόνη θα δώσουμε. Μέχρι να αποσυρθούν, το λέω τώρα από το στο Πόρτο Καρά στο Πανελλήνιο, απαγορεύονται όλες οι ενέσιμες μορφές πλην μίας. Μόνο είναι μπίτο. Όχι καμία από το στόμα. Τελειώσαμε. Μόνο τα τζέλ και τα πάτσες. Γιατί, διότι μόνο αυτά έχουν μια φαρμακοκίνητη που να δικαιολογεί που να είναι μέσα στο εύρος. Όλες οι άλλες δεν έχουν. Το τρελαίνε την τεστοστερόνη. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Στην αρχή πολύ, στο τέλος λίγο και δεν συμμαζεύεται. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται, πραγματικά απαγορεύεται. Δηλαδή δεν γίνεται όταν έχεις ένα πολύ καλό φάρμακο να χρησιμοποιείς ένα που δεν το καλύπτει στον ασθενή σου. Δεν έχεις κανένα λόγο. Δυστυχώς κυκλοφορούν ακόμα. Λοιπόν, Κώστα. Λοιπόν. Η ίδια ερώτηση επανέρχεται. Διαγνωστικά λοιπόν θα προτείνει κάποιος κάτι. Ήθελα λίγο να ρωτήσω σε αυτό, ναι, που είπε ο καθηγητής. Ασθενής με καρκίνο προστάτου υπό ανδρογονικό αποκλεισμό. Με επίπεδα τεστοστερόνη σε ευνοχισμό. Να τον πιστέψουμε αν μας λέει ότι μπορεί περιστασιακά να έχει στήσεις. Όλα τα πιστεύετε. Και σας είναι και διάφορο. Προφανώς. Γιατί καταργήθηκε ο ευνοχισμός στους βιαστές. Εμπολής. Γιατί δεν ήταν σίγουροι. Έτσι. Σπάνια, αλλά γίνεται και αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διαγνωστικές εξετάσεις. Θα προτείνει κάποιος κάτι. Τρίπλεξ. Τρίπλεξ. Άλλο. Είναι κανείς που δεν θα κάνει κάποια διαγνωστική εξέτηση. Θα πάει κατευθείαν σε θεραπευτική αγωγή, δεύτερης γραμμής λεγόμενης, τρίτης. Θα πάει κανείς εδώ κάπου. Πόσοι θα ζητήσουν τρίπλεξ. Η συντηρητική πλειοψηφία. Όχι, okay, Δημήτρη, εσύ είπες ότι δεν θα ζητούσες τίποτα, γιατί αυτός είναι αρρύθμιστος, λες. Εντάξει, το ρυθμίσαμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Δικαιώνεσαι, Δημήτρη, δες. Δικαιώνεσαι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Εντάξει, είναι οι βασικές οδηγίες για την αλλαγή του τρόπου ζωής, το lifestyle modification, το οποίο είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητά μας, έτσι. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και δεν ισχύουν μόνο τα ψυχολογικά. Εγώ θα εστιαστώ στα πιο οργανικά, έτσι. Σωματικό βάρος, απώλεια βάρους, μεσογειακή διατροφή, κάπνισμα, κύριε Χατζηχρήστου, σωματική άσκηση. Λοιπόν, να δούμε λίγο το επόμενο. Και να ελέγξει όλα αυτά που είπαμε, έτσι, τα τέτοια. Όλα τα κλασικά, τους κλασικούς αγκιακούς παράγοντες. Αυτή νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική μελέτη, είναι η μελέτη της Εσποζίτο, η οποία είναι από τις ελάχιστες μελέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η οποία έδειξε ότι 10% απώλεια του σωματικού βάρους με άσκηση και μεσογειακή διατροφή επανέφερε κατά 33% την ποιότητα των στήσεων. Είναι ίσως το πιο σημαντικό. Χωρίς φάρμακο, χωρίς τίποτα άλλο. Φάρμακο, χωρίς φάρμακο. Είναι καθαρά lifestyle modification. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε και ίσως δεν μας ενδιαφέρει μόνο το αν θα αποκατασταθεί η στήση του, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να ανταποκριθεί στο φάρμακο ή να μην επιδεινωθεί και αυτός που ανταποκρίνεται σήμερα, αύριο να μην ανταποκρίνεται πλέον. Να προχωρήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ θα περάσουμε λίγο γρήγορα. Λίγο πολύ υπόθηκαν. Οι βλάβες ξεκινάνε από τα αγγεία. Οι αθυρωματικές βλάβες θα αρχίζουν να αποφράσουν τα αγγεία στην επόμενη, τις αρτηρίες. Έτσι, σιγά σιγά ο αυλός περιορίζεται, μειώνεται η αρτηριακή παροχή, καθώς περνάει ο καιρός. Αλλά λίγο περνά πολλά χρόνια. Λίγο την επόμενη. Οπα. Και εδώ τώρα είναι η θεωρία, έτσι, της προοδευτικής βλάβης των αγγείων και η θεωρία γιατί η στήση, το πρόβλημα μάλλον της θητικής λειτουργίας εμφανίζεται πρώιμα και έρχονται οι καρδιολόγοι και μας λένε πλέον ότι το πρόβλημα της θητικής λειτουργίας είναι ένα προμήνυμα σοβαρού καρδιαγγειακού επεισοδίου στο μέλλον. Για ποιο λόγο.
Καταρχήν, δεχόμαστε ότι η στήση σε έναν ασθενή ασυμπτωματικό καρδιολογικά μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημείο ότι σε αυτόν τον ασθενή θα επακολουθήσει κάτι στο προσεχές μέλλον μετά 2-3 χρόνια. Ναι. Το δεχόμαστε. Γιατί? Γιατί η διάμετρος των αγγείων του Πέους... Μιλάει, συγγνώμη. Ναι. Η διάμετρος των αγγείων του Πέους είναι μικρότερη από αυτή των Στεφανίων. Αυτή είναι η θεωρία της διαμέτρου των αγγείων, η οποία εξηγεί γιατί οι αθυρωματικές βλάβες, οι οποίες αφορούν όλα τα αγγεία, δεν μπορούν να συμβούν εκλεκτικά μονάχα, πάνε πρώτα και δίνουν κλινική σημειολογία από το Πέος, η οποία είναι στη δική της λειτουργία. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση λοιπόν. Δυσλειτουργία ενδοθυλίου, καθυστέρηση επίτευξης της στήσης. Αρχίζει η βλάβη στα αγγεία, δεν υπάρχει αρκετή αρτηριακή παροχή, δεν υπάρχει αρκετή πίεση, μειώνεται η σκληρότητα. Εάν στενωθούν και αποφραχθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα υπάρχει πλήρης απώλεια της δικής λειτουργίας και στη συνέχεια η ισχυμία αρχίζει όλες τις δομικές βλάβες πλέον στο ενδοθήλιο, την αντικατάσταση των ελαστικών ινών, την ίνωση των λίων μυϊκών ινών από κολαγόνο, την ανάπτυξη του κολαγόνου, με αποτέλεσμα τη φλεβική διαφυγή και την αδυναμία διατήρησης. Αυτή είναι ουσιαστικά η παθοφυσιολογία του μηχανισμού της φλεβικής διαφυγής τελικά. Λοιπόν, για τα αιμοδυναμικά, εντάξει, θα τα περάσουμε λιγάκι αυτά εδώ πέρα. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο την επόμενη. Και την επόμενη, εντάξει, αυτά έχουν υποθεί για τον μηχανισμό της στήσης. Ε? Είναι τα δικά μου. Ναι, εντάξει, όχι. Okay. Λέω, όχι, έλεγα για να προχωρήσουμε στο τέτοιο. Εντάξει, πού θέλεις. Όχι, πού όχι, να πάμε. Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα σας δείξω τρεις πάρα πολύ παλιές δημοσιεύσεις. Είναι του 1999 στο European Urology. Όπου ήταν η πρώτη φορά, όπως λέει στο τέτοιο του, ευτυχώς έφυγε ο Διονύσης Μητρόπουλος, ο Μοντόρς εδώ πέρα, ότι σε αυτό το άρθρο έδειξε ότι για να μην έχουμε μία καλή λειτουργική στήση που κάνουμε σεξ, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε τέλεια αγγεία. Δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειαζόμαστε να έχουμε τέλεια αγγεία. Δεν θα πω το πώς το δείξαμε. Θα σας πάω στην επόμενη μελέτη, μάλλον όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτήν. Λοιπόν, να το πούμε γρήγορα. Λοιπόν, γιατί κάναμε σε αυτούς που είχαν λειτουργική στήση σε εγκομετρήσεις και τα λοιπά, σε ψυχογενή περιστατικά θεωρητικά και βρήκαμε μία αρτηριακή ανεπάρκεια 27%, φλεβική λειτουργία στο 21%, μειχτή κανένας. Και ξέρετε όμως τι βρήκαμε. Βρήκαμε ότι πρακτικά η φλεβική διαφυγή ήταν μικρή, 15 ml per minute και η διαφορά της αρτηριακής πίεσης από την πίεση στο Πέος ήταν μέχρι 60. Έτσι. Οι βλάβες δηλαδή ήταν ήπιες και κανένας δεν είχε μεικτεί. Και τι είπαμε, ότι μπορούσε ο ένας μηχανισμός, επειδή ήταν καλός ο φλεβικός, να τα βολεύει ως προς τον άλλο μηχανισμό που είχε το πρόβλημα. Προχωρήσαμε μετά σε αυτήν τη διατριβή του Κώστα του Χατζηγουνατίδη. Τα επόμενα papers που θα ρίξω είναι από τη διατριβή του. Να το μελετήσουμε στο βάθος αυτό το θέμα. Ένα πράγμα που καταρχήν χαρακτηρίσαμε σε μια ομάδα, με σημαντική ομάδα ασθενών, ήταν πόσο, όταν μας έλεγαν αυτοί που έχουν οργανικό πρόβλημα, πόσο απέχουν από μια σκληρή στήση. Αυτό δηλαδή, πόσο έπρεπε να αυξηθεί. Ποια ήταν η διαφορά, δηλαδή, της πίεσης που είχαν στο Πέος από την πίεση που γινόταν σκληρή η στήση. Και είδαμε, ας πούμε, δηλαδή, άμα είχα 50 εγώ χιλιοστά υδραργύρου ενδοσυραγκώδη, στα πόσα γίνεται σκληρή, στα 60, 70, 80. Και είδαμε ότι οι περισσότεροι έχουν κάτω από 10. Είναι μικρή, το 30% έχει μια μικρή διαφορά, η οποία βέβαια μπορεί να φτάσει μέχρι 40 στα σοβαρά περιστατικά. Και μετά προχωρήσαμε σε άλλη μελέτη, όπου χαρακτηρίσαμε για πρώτη φορά, και αυτό είναι το καινούριο μοντέλο, ότι δεν είναι μόνο η πίεση, δηλαδή η αιμοδυναμική, αλλά βρήκαμε ότι οι μηχανικές ιδιότητες των ιστών και η γεωμετρία του Πέους, δηλαδή ο λόγος διαμέτρου προς μήκος, παίζουν ρόλο για το με ποιες πιέσεις γίνεσαι σκληρός. Με άλλα λόγια, ένα Πέος το οποίο είναι 16 εκατοστά και λεπτό, αυτό το pencil-like που λέγαμε όταν τα παρουσιάζαμε στο εξωτερικό, θέλει πολύ μεγάλες πιέσεις για να αποκτήσει στιβαρότητα. Σε αντίθεση, ένα Πέος 10 εκατοστά και μάλιστα άμα είναι χοντρό και με 50 μπορεί να γίνει σκληρό. Και αυτό πώς αποτυπώθηκε,
αποτυπώθηκε σε μια μελέτη που έδειξε ότι οι περισσότεροι πραγματικά βολευόμαστε με μια πίεση γύρω στα 60 με 70 χιλιοστά στήλης υδραργύρου και έχουμε σκληρή στήση. Αυτά όλα τα εφαρμόζουμε πλέον και στην καθημερινή μας πράξη. Πόσοι από εσάς όταν κάνετε τρίπλεξ κάνετε και δεύτερη δόση φαρμάκου? 2. Λοιπόν, όταν κάνουμε τρίπλεξ, η μία δόση δεν επαρκεί. Γιατί δεν είσαι σίγουρος ότι το άγχος έχει υπερνικήσει. Αυτή ήταν μία δημοσίευση στο Journal of Urology παλιά, που είχαμε κάνει τότε με το group της Βοστόνης όταν ήμουν το 95 και έδειξε τη διαφορά από πρώτη με δεύτερη δόση και μάλιστα περιέγραψε τη μεθοδολογία πώς να ελέγχεις άμα έχεις κάνει χάλαση λίγων μυϊκονινών. Χωρίς να το έχεις πετύχει αυτό, δεν μπορείς να πεις ότι έχεις αποτελέσματα. Και δυστυχώς καθημερινά, μα καθημερινά, βλέπουμε τρίπλεξ στο ιατρείο, φλεβικές διαφυγές, θερμιδικές διαφυγές, 19ρηδες, οι οποίες μέχρι χθες ήταν καλά και τον τελευταίο χρόνο μετά από μια αποτυχία έχει πέσει σε μελαγχολία. Έχουμε βαρεθεί να προσπαθούμε να πείσουμε αυτά τα παιδιά που γυρνάνε πλέον καταδικασμένα. Έτσι είμαι ανάπηρος. Γιατί προφανώς για ένα 19ρη όταν του λες ότι φλεβική διαφυγή και δεν θα γίνεις ποτέ και να σου βάλω πρόθεση. Και προσωπικά από πολλές όταν μου ζητήθηκε σε ένα γκρουπ για παιδικές προθέσεις, τις αμφισβήτησα όλες. Από ασφαλιστικό οργανισμό, κατά πόσο αυτοί έχουν οργανικό πρόβλημα. Λοιπόν, ένα που πρέπει να ξέρουμε, αυτή είναι η σχέση της αρτηριακής παροχής. Η αρτηριακή περιοχή έχει μια γραμμική σχέση με την εσωτερική πίεση. Δηλαδή, μικρές είναι οι διαφορές και όσο μεγαλώνει, η αρτηριακή πίεση μεγαλώνει και η σκληρότητα του πέους. Εάν έχουμε μια τρύπα φλεβική διαφυγή κάπου, είναι η ίδια γραμμική σχέση? Όχι. Δέστε τι γίνεται, πώς πέφτει. Σε ένα σημείο, μέχρι σε ένα σημείο κρατάει. Μετά κατακριμνίζεται. Μόνο μικρές τρυπούλες αντέχουνε. Μόνο μικρές βλάβες μπορούν να μας διατηρήσουν μια στήση σκληρή. Και ποια είναι τελικά αυτή η πίεση, η ενδοσυραγκώδης που μας δείχνει ότι δεν έχουμε μεγάλη φλεβική διαφυγή? Είναι γύρω στα 60. Βλέπετε εδώ πέρα ότι χωρίζουν. Αυτή είναι πολύ καλή, αυτή είναι πολύ κακή. Άρα, γύρω στα 60, άμα κρατάει το πέος, έχουμε πάνω κάτω, είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι που τα βολεύουν. Και μπορούμε κλινικά να το αξιοποιήσουμε, να ξέρουμε από την περιγραφή της ποιότητας της στήσης, πλέον να υπολογίζετε με όλες αυτές τις πληροφορίες που είχαμε, την αιμοδυναμική και να πέφτετε μέσα. Μετά από αυτά τα papers, όταν τα είχαμε κάνει, κάθε φορά που κάναμε συραγκομετρία από την περιγραφή, υπολογίζαμε πάνω κάτω τα αποτελέσματα. Ειλικρινά. Αρκεί να καταλάβεις την αιμοδυναμική της στήσης. Μετά μπορείς από το ιστορικό να εκτιμήσεις τα αποτελέσματα. Λοιπόν, και για να δούμε τώρα πώς εφαρμόζεις το τρίπλεξ, Κώστα. Λοιπόν, έκανες τρίπλεξ. Τι βλέπεις εδώ? Σταύρο. Ήσουν ο πρώτος που το ανέφερε το τρίπλεξ, γι' αυτό απευθύνομαι. Λέγε, τι γίνεται εδώ πέρα? 20 μικρογραμμάρια προς τα δίλη. Προσπαθώ να δω σε πόση ώρα είναι μετά. Κυματομορφή, αυτές είναι οι ροές επάνω. Προσπαθώ να καταλάβω πάνω. Είναι 67 είναι η. Σε μέτρα, σε εκατοστά, όχι, είναι 67 εκατοστά. 67 είναι μια καλή αρτηριακή παροχή. Σταύρε, για όνομα του Θεού. Αυτό θα δει. Αυτό θα δει. Άσε τα άλλα. Ναι. Τα άλλα έχει λογικά καλή αρτηριακή παροχή, άρα έχει μεγάλη διαφυγή. Έτσι τουλάχιστον πώς φαίνεται. Τώρα ακριβώς τα ποσοστά δεν μπορώ. Καταρχήν, πόσα λεπτά μετά από την έγχυση είναι αυτή εδώ πέρα? Εντάξει. Εύλογο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έχει καλή αρτηριακή παροχή, όντως. Και στη φάση της διαστολής συνεχίζει και έχει παροχή. Ψηλά. Αυτό πρέπει να είναι 0. Έτσι. Έχει λοιπόν φλεβική διαφυγή. Αυτό πρέπει να είναι 0. Σαν εικόνα, έτσι. Να μην χάνει το σύστημα. Έτσι. Κάποιο άλλο σχόλιο από κάποιον άλλον? Έχει πετύχει πλήρη στήση. Ποιος είπε? Έχει πετύχει πλήρη στήση. Μην αρχίσουμε να τον εξετάζουμε. Ναι, ωραία. Άλλο σχόλιο. Και δεν ξέρω από πού μετράει εκεί πέρα. Βασικά δεν έχω ευκαιρία στην εικόνα. Ποιο από πού μετράει? Δηλαδή
Σαν κύματο, εντάξει, μην πάμε τώρα στην ακριβή μέτρηση, δεν έχει σημασία. Η μέγιστη ροή είναι αυτή. Είναι ικανοποιητική και έχει φλεβική διαφυγή. Συμφωνείτε καταρχήν με την παρατήρηση αυτή ότι αυτό το τρίπλεξ μας λέει ότι ο άρρωστος έχει καλή αρτηριακή παροχή σαν τρίπλεξ και έχει φλεβική διαφυγή. Ρωτήσατε κάτι, θα επανέλθω σε αυτό που είπε. Δεν το περνάω, θα επανέλθω. Ρώτησε ο συνάδελφος εάν είχε. Πες το λίγο τώρα λοιπόν, πιο λεπτομερώς την ερώτηση αυτή. Αν μετά την χορήγηση αλπροσταδίνης είχε έρθει στην πλήρη στήση, είχαμε πλήρη χάλαση του ιστού, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον άρρωστο. Και πώς θα το αξιολογήσετε αυτό? Καταρχάς, εντάξει, είναι δύσκολο εδώ πέρα. Πρακτικά μιλάμε. Πρακτικά. Απρακτικά βλέποντας στήση του άντρα. Και δεν έχει καλή στήση, είναι μέτρια. Αν μου πει ότι είναι μέτρια, τότε προχωρώ σε αυτό που λέτε. Ριντόζει. Και κάνεις 10 δόσεις και παραμένει μέτρια. Τι έγινε? Θα φτάσουμε λίγο εκεί πέρα, λίγο. Λοιπόν. Με βάλατε πολύ βαθιά. Αυτό λοιπόν το τρίπλεξ. Μα τι κάνεις στο γιατρείο, συγγνώμη, λοιπόν, δεν σε βάζω καθόλου βαθιά. Αυτό λοιπόν εκεί που είσαι σε βάζω. Άσε. Εκεί που είσαι σε βάζω. Αυτό λοιπόν το τρίπλεξ, σαν τρίπλεξ έτσι όπως το βλέπουμε, λέει ότι ο άρρωστος έχει φυσιολογική αρτηριακή παροχή και έχει και φλεβική διαφυγή. Οκ, αυτό λέει το τρίπλεξ. Αυτός ο άρρωστος λοιπόν τώρα πήγε στον κύριο Χατζηχρήστου. Ο κύριος Χατζηχρήστου του ξανά έκανε τρίπλεξ. Του βάλε τράιμιξ, είναι γνωστή η αδυναμία του προς το τράιμιξ, έτσι. Ο ίδιος ασθενής είναι, δεν πήρε απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά που βρίσκεται και ως καθηγητής εδώ. Όχι, δεν είναι. Αν δούμε τώρα αυτό το τρίπλεξ, σαν εικόνα, τι θα έλεγε Σταύρο? Φυσιολογικότατο. Ότι έχει φυσιολογική. Καλή αρτηριακή παροχή και δεν έχει φλεβική διαφυγή. Εδώ μάλιστα αρνητικοποιείται. Ναι. Γιατί αρνητικοποιείται? Αλλά εντάξει, εντάξει, οκ, οκ, το αφήνουμε. Λοιπόν, λέγε Φώτη. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα, θα το χαρακτηρίζαμε αν ήταν ουρορομετρία, ένα super voider, δηλαδή ένα παραφύση. Δεν θα το... Αυτός θα λοιπόν... Είναι υπερβολικά ψηλό για να είναι αληθινό. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο προηγούμενος που τον είπαμε, η ουσία που είπαμε εμείς ότι έχει φυσιολογική αρτηριακή παροχή, έτσι, και φλεβική διαφυγή, τώρα του κάνει ο άλλος ουρολόγος μια εβδομάδα μετά και βλέπει ότι δεν έχει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά πράγματα λίγο γι' αυτό. Εδώ τώρα λίγο θα περάσουμε λίγο γρήγορα ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί καταρχήν σε ένα, κάνουν την ενδοποιητική έννοιση, είναι στο ιατρείο καταρχήν, έχουν ένα άγχος το οποίο είναι δεδομένο. Αυτό δίνει αυτή η κλίμακα του Spielberg, έτσι ότι οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι είχαν μεγάλη απόκληση μεταξύ της φυσιολογικής στήσης και της στήσης που επέτυχαν στο ιατρείο είχαν μεγαλύτερες παραμέτρους άγχους και έχει βρεθεί επίσης ότι τους ασθενείς αυτούς είχαν αυξημένη έκκληση της νοραδρεναλίνης και σε επίπεδο ιστικό αλλά και σε επίπεδο στο πλάσμα αμέσως μετά την έγχυση. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε και μια ψυχογενή δυσλειτουργία του ενδοθυλίου. Λίγο να προχωρήσουμε λίγο τώρα στο επόμενο. Εδώ πέρα πολύ είναι σαφές ότι η έκκληση της νοραπινεφρίνης κάνει δυσλειτουργικό το ενδοθήλιο, έτσι. Έχεις παροδικεί εκείνη την ώρα δυσλειτουργικό το ενδοθήλιο. Και μάλιστα έχω υπολογίσει κάπου σε ίδιο βαθμό με τι άλλο. Με τι άλλο. Το οποίο αναστρέφεται με τις PDE5. Θυμάστε του Βλαχόπουλου το κάπνισμα πόσο κάνει δυσλειτουργία το ενδοθήλιο την ώρα που αυξάνεται, την ώρα που καπνίζεις και μετά πώς αυτό δεν συμβαίνει άμα πάρεις ένα PDE5. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ναι. Ποιο είναι το κριτήριο για τη θα σχολιάσουμε λίγο τώρα το τρίπλεξ. Το τρίπλεξ είναι μια εξέταση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως, έτσι, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ μεγάλες κλινικές παγίδες. Να σε οδηγήσει σε τελείως λανθασμένα συμπεράσματα. Λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν ποιο είναι το όριο που θεωρείται ότι είναι όριο κακής αρτηριακής παροχής, παθολογικής αρτηριακής παροχής. Πόσο να είναι η μέγιστη συστολική πίεση, ας πούμε κάποιος από αυτούς που κάνουν τρίπλεξ φυσικά. Κάτω από 30 ή κάτω από 25, αν θέλει να βάλει κανείς πιο αυστηρό όριο. Κάτω από 35 το θεωρούμε ήπια. Ναι. Αν έχει κάτω από 25, λοιπόν, είσαι σίγουρος ότι έχει αρτηριακή παροχή. Σοβαρή. Κοίταξε εδώ. Ποια είναι η ευαισθησία της μεθόδου και ποια είναι η ειδικότητα. Αν λοιπόν εγώ σας μιλούσα για μια εξέταση που έχει αυτή την ευαισθησία και την ειδικότητα, θα τη χρησιμοποιούσατε κλινικά? Μάλλον θα την απορρίπτατε. Θα τη λαμβάνετε υπόψη σαν ένα σύνολο. Λοιπόν, δείτε εδώ λίγο τώρα
Άλλη μελέτη, με μέγιστη ροή κάτω από 30, δηλαδή μάλλον παθολογική, έτσι, έγιναν δύο διαφορετικά τρίπλεξ με διαφορά δύο εβδομάδες, δεν άλλαξε τίποτα κανείς σε δύο εβδομάδες, δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι έχει αλλάξει και όλοι οι ασθενείς κάτω από την ηλικία των 30 ήταν φυσιολογική τη δεύτερη φορά. Εξοικείωση με το στρες του άγχους, εξέταση. Και αυτά τα αφήσαμε έτσι αμετάφραστα. Είναι η οδηγία η οποία δίνεται από επίσημα πλέον για το τρίπλεξ σαν διαγνωστική εξέταση. Το τρίπλεξ σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε για τη μέτρηση της αρτηριακής παροχής. Το αποτέλεσμά του στη μέτρηση της φλεβικής διαφυγής είναι πολύ κακό. Παλιά που υπήρχε η σειραγκομετρία στο προσκήνιο ήταν μεγάλες συζητήσεις για το ποια ήταν η αντιστοιχία των δύο εξετάσεων, γιατί η σειραγκομετρία έχει τη διαφορετικότητα ότι σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε κυρίως για τον έλεγχο της φλεβικής διαφυγής και όχι της αρτηριακής παροχής. Έχουμε λοιπόν μια εξέταση η οποία είναι προβληματική στην ερμηνεία, αν δεν γίνει σωστά. Δεν είναι άχρηστη, μπορεί να οδηγήσει σε τρομακτικά λάθος συμπεράσματα. Λοιπόν, είπες ότι θα ελέγξουμε τη στήση την οποία έκανε. Πρακτικά, εγώ δεν μπορώ να αρχίσω να μετράω αν η ροή είναι αναλογική και αυτά εδώ πέρα που γινόταν σε ρεγκομετρία. Δεν μπορώ να το κάνω. Μια πολύ απλή ερώτηση είναι, πέτυχε την καλύτερη στήση που πετυχαίνει στο σπίτι? Κοιτάξτε λοιπόν πόσο είναι διαφορετικά τα νούμερα. 32% λοιπόν στην πρώτη μελέτη αυτή είχαν την καλύτερη στήση. Εδώ την είχαν 74. Κοιτάξτε πώς άλλαξαν τα νούμερα. Ανατράπηκαν. Άρα ρωτάτε, αυτό που έχει πετύχει εδώ πέρα, τέτοιο πετυχαίνει σπίτι, χειρότερο ή καλύτερο? Και άμα σου πούνε καλύτερο, δεν έχει πετύχει, δεν μετράνε τα αποτελέσματά σου. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνει. Σαν την Ιούρο. Ακριβώς. Ανάλογο κόνσεπτ είναι. Έτσι. Αν είναι στρασαρισμένος κάθε φορά στο ρορόμετρο, θα τη λάβεις υπόψη σου. Εδώ όμως οι διαφορές είναι χαοτικές. Οδηγεί σε λάθος διαγνώσεις. Τελείως διαφορετικές διαγνώσεις. Μπορεί να υπάρχει φλεβική διαφυγή. Λίγο το προηγούμενο, Δημήτρη, λίγο το προηγούμενο, ένα σχόλιο για την άλλη μελέτη. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μελέτη, πιστεύω. Σε ασθενείς οι οποίοι ήταν κατά τεκμήριο νέοι, εντάξει, 45 χρονών κατά μέσον όρο, οι περισσότεροι ήταν σε αυτή την ηλικία, φλεβική διαφυγή, με διάγνωση φλεβικής διαφυγής από τρίπλεξ, στο νέο τρίπλεξ είχαν 47%, η μισή από αυτούς ήταν φυσιολογική. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για διαγνωστική πλάνη. Και λοιπόν, η μελέτη αυτή λέει ότι ένας ασθενής που είναι κάτω από τα 45, ο οποίος δεν έχει επιτύχει πλήρη στήση στο ιατρείο την ώρα που του κάνει το τρίπλεξ και έχει λιγότερο από δύο παράγοντες κινδύνου, σχεδόν απίθανο να έχει πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει φλεβική διαφυγή σε νέο άτομο, στον 20, στον 25, ο οποίος δεν έχει νεανικό διαβήτη, δεν έχει τίποτα άλλο. Να έχει φλεβική διαφυγή. Ναι. Είναι ανύπαρκτη πάθηση. Υπάρχει σε περίπτωση κάκος, πιστεύω μόνο. Λοιπόν, η επόμενη διαφάνεια ακριβώς αυτό είναι. Μπορεί να υπάρχει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις που έχει υποστεί κάκωση, σε περιπτώσεις που υπάρχουν τραυματισμοί, έχει κάνει κάποιο χειρουργείο στην περιοχή. Δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει. Μπορεί να γεννηθεί. Κλασικό χειρουργείο, παιδιά, είναι η υποσπαδίας. Όσοι έχουν χειρουργηθεί πολλές φορές έχουν φλεβικές διαφυγές από τη επανειλημμένα χειρουργία. Έχουν γίνει αναστομώσεις εκεί πέρα και. Μπορεί να υπάρχει συγγενής φλεβική διαφυγή. Συγγενής, γεννήθηκε με φλεβική διαφυγή. Ναι. Μπορεί να υπάρχει δεύτερο θάνατος εδώ που είναι πάντως. Ναι. Και ποια είναι η ερώτηση που κάνετε και το διαπιστώνετε? Αν ότι η στήση σας είναι πάντα κακή. Πάντα. Ακόμα. Ο Πέτρος το είπε, ήδη μας το είπε. Έχεις δει ποτέ το ποιό σου, λέει, δεν μου σηκώνεται. Έχεις δει ποτέ το ποιό σου ποτέ σηκωμένο στη ζωή σου? Άμα σου πει όχι, είναι υπερπαθή. Θα πρέπει να το ψάξεις. Ποτέ. Θα πεις ούτε στα παιδικά σου χρόνια, τα νεανικά, ποτέ. Το καλό με αυτές τις περιπτώσεις, λίγο την διαφάνεια, λίγο να δείξω ένα μήνυμα. Το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ίσως επειδή είναι και οι μόνες περιπτώσεις που μπορεί να έχει τελείως εντοπισμένη φλεβική διαφυγή, όπως ήταν αυτή η μελέτη που έδειξε από τα σκέλη των σειραγκωδών σωμάτων, είναι ίσως και η μόνη ένδειξη, εντός εισαγωγικών η λέξη ένδειξη, μάλλον η μόνη συζήτηση για χειρουργείο που μπορεί να γίνει στη σημερινή εποχή. Άμα είσαι εστιακό, πας και έτσι κλείνεις το σημείο. Γιατί η επέμβαση φλεβικής διαφυγής, η απολύνωση των φλεβών που γινόταν παλιά κτλ. Έχει ένα αποτέλεσμα παροδικό, αλλά μετά καταραίει. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να συζητηθεί το θέμα στη σημερινή εποχή, το να πάω να κάνω απολύνωση φλεβικού δικτύου. Εντοπισμένη, εκλεκτικά, εκεί όμως θέλω σειραγκογραφία για να την εντοπίσω. Κώστα, να προχωρήσουμε λίγο. Λοιπόν, στους ασθενείς αυτούς λοιπόν. Όχι, στον ασθενή. Στον ασθενή, συγγνώμη, αυτόν.
Η θεραπευτική στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν η καθημερινή λήψη ενός αναστολέα της οσμοδεστεράσης σε συνδυασμό με ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Βάλαμε αυτές τις δύο διαφάνειες για να δείξουμε τη βελτίωση του ενδοθυλίου που προκαλούν οι αναστολές της οσμοδεστεράσης και τουλάχιστον σε αυτή τη μελέτη φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή του φαρμάκου η βελτίωση αυτή συνεχίζει να υπάρχει. Λοιπόν. Εδώ τώρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφάνεια, είναι ένα σκοπικό άρθρο. Μιλάμε λοιπόν για τους ασθενείς, για τη χρόνια, χρόνια χορήγηση, η καθημερινή χορήγηση δηλαδή, να την πούμε διαφορετικά, ενός αναστολέα της οσμοδεστεράσης, για την ταδαλαφύλη μιλάμε συγκεκριμένα. Είναι αυτή τη στιγμή μία από τις κύριες μεθόδους, αν θέλετε να το πούμε με βάση αυτή τη διαφάνεια, ουσιαστικά αντιμετώπιση των ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στην κατεπίκληση χορήγηση. Αυτή είναι η δικιά μας μελέτη, είναι η μελέτη που πήρε το βραβείο το 2005 στο Πανευρωπαϊκό. Τότε ακόμα δεν υπήρχε διαθέσιμη καθημερινή χορήγηση, έγινε και με την ταλαδαλαφύλη και με την βαρναλαφύλη σε μεγάλες δόσεις. Αυτή η μελέτη λιγάκι είναι πιο πρόσφατη, δείτε τα ποσοστά, 58% με την αλλαγή της στρατηγικής από κατεπίκληση σε καθημερινή χορήγηση, μετατράπηκαν σε ασθενείς που ανταποκρίθηκαν και δείτε πόσο έχει αλλάξει επίσης η μέγιστη ροή κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του τρίπλεξ στους ασθενείς, στους οποίους έχει προηγηθεί χορήγηση ενός αναστολέα της οσμοδεστεράσης. Μία λοιπόν τακτική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είναι να μετρηθεί 2 φορές η ροή, έτσι πριν και μετά την χορήγηση του αναστολέα της οσμοδεστεράσης. Λοιπόν. Θα πω λίγο κάτι κλείνοντας. Δηλαδή, σε έναν ασθενή που έρχεται με πρόβλημα στήσης στο γιατρείο μου και ο ασθενής είναι κάτω των 50 ετών, πότε θα κάνω τρίπλεξ για να επιβεβαιώσω αν έχει, ας πούμε. Πρακτικά. Πρακτικά, ναι, ναι. Γιατί το παρακάνουμε, δηλαδή, πιστεύω, μερικές φορές. Καθαρά επιστημονικά, έτσι, είναι το πινακάκι το οποίο είναι στα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Ανοίξτε το, διαβάστε το, είναι η μόνη ένδειξη. Αυτό η μόνη θέλω ένδειξη να πω, επιστημονική. Έτσι. Και το concept πίσω από αυτά είναι το ότι δεν θα σου αλλάξει τη θεραπευτική στρατηγική. Έτσι. Οπότε ίσως το παραχρησιμοποιούμε κάπου. Αυτό θέλω να πω. Ναι, αλλά είναι για επαγγελματικούς λόγους. Για να ολοκληρώσουμε την ενότητα, θα αναφερθούμε και στο τελευταίο περιστατικό που ήταν ένας 21 ετών φοιτητής. Ο πλέον τυπικός. Την πρώτη του σχέση την είχε στα 17, κράτησε 2 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει αρχίσει και έχει πρόβλημα με τη στήση του. Έχει αποτύχει σε 2 διαφορετικές απόπειρες νέων σχέσεων. Έκανε μία νέα σχέση με την εντυπωσιακή συμφοιτήτρια που όλοι την ήθελαν. Απέτυχε όμως την πρώτη φορά που, την πρώτη και μοναδική που προσπάθησε μαζί της. Αναφέρει ότι ακόμα πλέον και οι στήσεις με τον αυνανισμό γίνονται χειρότερες. Τους τελευταίους 2 μήνες τις έχει χάσει και αυτές, χωρίς ιστορικό. Επισκέφθηκε ουρολόγο πριν από 6 μήνες, πήρε τα γνωστά. Στην αρχή υπήρχε καλή ανταπόκριση στους αναστολείς προσόδιες θεράσεις. Τώρα είτε το παίρνει είτε δεν το παίρνει, είναι το ίδιο, ένα και το αυτό. Να το πάμε παρακάτω να δούμε και τη δεύτερη ανάγνωση. Βεβαίως. Εγώ σε αυτό το περιστατικό, αρχικά θα σκεφτόμουν σίγουρα ότι ίσως είναι κάτι κλασικό, ένα κλασικό μπλοκάρισμα, γιατί έχουμε ένα νέο άνθρωπο και ξαφνικά εμφανίζεται το πρόβλημα, ενώ ήταν μια χαρά μέχρι τότε. Μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, βεβαίως είναι πάντα επιθυμητή, αλλά αυτές είναι ακριβώς και οι περιπτώσεις που συνήθως διεγείρουν τα κλασικά μπλοκαρίσματα. Και αυτό να το λέτε και στις συντρόφους αυτών των ανδρών. Συντρόφο Μπελούτσι, λέει ο Δημήτρης. Είναι σημαντικό να το ακούνε οι γυναίκες αυτό, να τους το λέτε για να μην ανησυχούν. Όμως, οι στήσεις με τον αυναρισμό γίνονται χειρότερες. Εδώ αρχίζω και αναρωτιέμαι μήπως τελικά υπάρχει κάτι οργανικό από πίσω. Ή την ώρα που αυτό ικανοποιείται πλέον προσέχει τόσο πολύ τη στήση και τα γενετικά όργανα που στην ουσία πλέον δεν προσέχει τα σεξουαλικά ερεθίσματα και άρα δεν έχει επαρκή στήση. Και το γεγονός ότι πλέον δεν έχει πρωινές στήσεις θα με κάνει να σκεφτώ το ίδιο πράγμα. Μήπως έχουμε κάτι οργανικό ή δεν κοιμάται καλά, έχει συμπτώματα κατάθλιψης και γι' αυτό το λόγο δεν έχει πρωινές στήσεις. Και γιατί δεν ανταποκρίνεται πλέον στο φάρμακο, ενώ στην αρχή ανταποκρίνονταν. Τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το κλασικό λοιπόν μπλοκάρισμα των ανδρών. Θα το συναντήσετε φυσικά πάρα πολλές φορές. Και νομίζω ότι ανεξάρτητα από το ποια είναι τα ψυχογενή αίτημα. Ψυχογενή αίτια της σχετικής φυσιτουργίας, αυτή η διαδικασία του μπλοκαρίσματος υπάρχει πάντα. Και είναι και μια διαδικασία που ο ασθενής την αντιλαμβάνεται και την καταλαβαίνει όταν του την εξηγείται.
Μια κατάσταση μπορεί λοιπόν απλά να πυροδοτήσει κάποια στιγμή το πρόβλημα. Και οι ασθενείς συνήθως θέλουν να ξέρουν γιατί ενώ ήμουν μια χαρά, γιατί 17 Ιανουαρίου τότε που είχα πάει στη Λευκάδα ξεκίνησα, ας πούμε, το πρόβλημα, τι είχε συμβεί τότε. Αυτές είναι κλασικές καταστάσεις που πυροδοτούν την έναρξη του προβλήματος. Για παράδειγμα, την ώρα που πάει να βάλει προφυλακτικό, είτε ήταν μακριά το προφυλακτικό, είτε δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνική, έχασε τη φύση του. Μπορεί να είναι μια περίοδος που γενικά δεν είναι καλή για αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή προβλήματα με τη δουλειά κτλ. Αυτά τα προβλήματα συνήθως θα επηρεάσουν όχι τόσο άμεσα τη στήση, όσο τη σεξουαλική του επιθυμία και άρα και τη στήση στη συνέχεια. Μπορεί να ήταν μια βραδιά με πολύ αλκοόλ, μια πολύ ωραία γυναίκα, όπως είπαμε πριν. Μπορεί να έχει κάποιες ανησυχίες για το μέγεθος του πέους και μπροστά σε μια γυναίκα που ήταν έτσι πιο έμπειρη να ανησυχήσει. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως όταν δεν έχει προκύψει πρόβλημα με τη στήση. Το σεξουαλικό ερέθισμα πυροδοτεί όλη τη διαδικασία για να έχουμε αύξηση ροής αίματος στο πέος. Όταν όμως έχουμε μία φορά απώλεια στήση, στην ουσία κάθε φορά που αυτός ο άνθρωπος βλέπει το σεξουαλικό ερέθισμα και έρχεται μπροστά στο σεξουαλικό ερέθισμα, τότε διεγείρεται ο φόβος και εξαιτίας του φόβου έχουμε αύξηση αδρεναλίνης και πρόβλημα στήση. Και αυτός ο φαύλος κύκλος μπορεί να προχωράει έτσι για μήνες και για χρόνια ακόμα. Γιατί είναι ένας φαύλος κύκλος που από ένα σημείο και μετά, όπως σας είπα πριν, αυτοματοποιείται πλέον. Γίνεται σχεδόν αντανακλαστικά. Αυτοί είναι 5 παράγοντες που εξηγούν το γιατί το πρόβλημα από τότε που είχε ξεκινήσει εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτοί είναι οι παράγοντες που εξηγούν τη χρονιότητα, τη διάρκεια του προβλήματος. Νούμερο 1 είναι το άγχος επίδοσης που σας είπα πριν. Δεύτερον, προσέχετε πάρα πολύ τις προσδοκίες του ασθενούς για τη σεξουαλική του λειτουργία. Οι περισσότεροι έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες και δεν ξέρουν βασικά πράγματα για το πώς λειτουργεί το σώμα τους. Τρίτον, φυσικά ένας άνδρας όταν δεν αισθάνεται ασφαλής με τη σύντροφό του, αυτό φυσικά είναι ένας παράγοντας που διαγείρει τα προβλήματα και οι γυναίκες καμιά φορά το εκφράζουν πάρα πολύ υπόγεια όλο αυτό. Μπορεί να υπάρχει σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα, ακόμα και αν δεν προϋπήρχε πριν την εμφάνιση του προβλήματος του άνδρα, η γυναίκα είναι πάρα πολύ πιθανό να εμφανίσει μειωμένη επιθυμία ή προβλήματα διέγερσης και πόνο μετά την εμφάνιση της θετικής δυσλειτουργίας, γιατί οι επαφές έχουν γίνει δυσάρεστες. Οι πιεστικές συνθήκες της καθημερινότητας, φυσικά και το στρες και η κατάθλιψη. Αυτά λοιπόν είναι τα τυπικά χαρακτηριστικά στο σεξουαλικό ιστορικό που μας παραπέμπουν στην ψυχογενή θετική δυσλειτουργία. Πρώτον, το ότι η έναρξη είναι ξαφνική. Δεύτερον, βλέπουμε διακύμανση στα συμπτώματα, δεν είναι πάντα ακριβώς η ίδια εικόνα, αλλά βλέπουμε αλλαγές. Τρίτον, οι νυχτερινές και οι πρωινές στήσεις υπάρχουν, αν όμως δεν υπάρχουν, εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως είναι κατάθλιψη και αν κοιμάται καλά ή αν υπάρχουν οργανικά αίτια. Οι στήσεις στον αυνανισμό, εάν υπάρχουν, τότε το πρόβλημα σαφώς είναι, μας παραπέμπει στο ψυχογενές. Απουσία νόσων φυσικά και φαρμάκων. Αυξημένο άγχος, θα δούμε, κυρίως προσέχετε το άγχος που έχουν αυτοί οι άνδρες την ώρα της σεξουαλικής επαφής. Όχι το γενικό άγχος, αλλά την ώρα της σεξουαλικής επαφής. Και φυσικά, αν υπάρχει κάποια ένταση στη σχέση, είναι ένας παράγοντας που επιδεινώνει τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Τι εννοείται άγχος απάνω στην σεξουαλική επαφή? Εννοώ το στρες που δημιουργεί. Εννοώ στρες, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ οξύ και με το που σκέφτεται ο άντρας ότι θα κάνω σεξ, αρχίζει και σκέφτεται ότι δεν θα έχω στήσει, δεν θα τα καταφέρω, θα γίνω ρεζίλη. Όλο αυτό το δημιουργεί φόβο, κατ' επέκταση έχουμε σύσπαση των λιωμηνικών ινών, οπότε δεν αιματώνεται καλά η περιοχή. Όχι το γενικό είπες και δεν κατάλαβα ποιο είναι το γενικό. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Το γενικό άγχος είναι το άγχος που έχει κάποιος μέσα στην καθημερινότητά του. Για τις δουλειές του, για τα οικονομικά του θέματα, για οτιδήποτε. Απάνω στην επιστημία λέει. Ακριβώς. Είναι αυτό. Δηλαδή είναι όπως αυτό όταν συνήθως οι νεαροί έχουν την πρόωρη εξπερμάτωση. Ότι μόλις πάνε να ξεκινήσουν, πριν το ξεκινήσουν, ήδη το σκέφτονται και τελειώνουν. Δηλαδή κάπως έτσι, κάτι τέτοιο θεωρείται. Το σκέφτονται, ταυτόχρονα τους κάνει ουσιαστικά ένα μέρος της προσοχής που διαφορετικά θα ήταν στο σεξουαλικό έρευνα, στη γυναίκα δηλαδή. Αυτό το κομμάτι της προσοχής πιώνει στα γεννητικά όργανα και σκανάρουν. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε καλή διέγερση. Και την επόμενη φορά τις σκέψεις αυτές που έκανε τις πιστεύει πιο πολύ. Οπότε επαναλαμβάνεται. Προσέχετε πάρα πολύ τις γυναίκες, γιατί γενικά οι γυναίκες είναι συνήθως υποστηρικτικές και μάλλον θα το έχετε διαπιστώσει αυτό όταν προκύπτει στον σύντροφό τους. Αλλά κάποιες γυναίκες στηρίζουν πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή τους πάνω στη στήση του άντρα. Δηλαδή ουσιαστικά το προσωποποιούν. Δεν έχει καλή στήση ο άντρας, άρα θέλει να πει ότι δεν του αρέσω εγώ. Και άρα τότε δημιουργούνται προβλήματα, γίνονται
επιτακτικές, έχουν έντονο θυμό, ζήλια και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Συγγνώμη να πω κάτι, σε αυτό το περιστατικό, επειδή είναι πολύ νέο στην ηλικία, επομένως κάνει με πολύ νέες γυναίκες, συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι τόσο πολύ υποστηρικτικές οι σύντροφοι, οι πιο όριμες γενικά είναι υποστηρικτικές. Εδώ είναι νεαρές, οι οποίες έχουν μια λίγο τσαλαφή άποψη για τα πράγματα, οπότε πολλές φορές βλέπω ότι οι ίδιες τους στρεσάρουν για την επίδοσή τους. Μια διαφορετική άποψη. Εγώ νομίζω ότι οι κοπέλες συνήθως είναι θετικές, αλλά τα αγόρια δυσκολεύονται πάρα πολύ να τις εμπλέξουν στο θέμα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο για ένα αγόρι να φέρει κοπέλα. Η αλήθεια είναι στο μέσον. Γιατί εμείς ρωτάμε αυτούς και λέει με έφτισε η άλλη, αυτό δεν θα πάει ποτέ μαζί με την δικιά του, αφού τον έχει φτύσει στην Εύη. Οπότε βλέπει τα ζευγάρια που ακόμα είναι μαζί. Και αυτές είναι οι υποστηρικτικές. Ακριβώς. Εδώ είναι κάποιες βασικές οδηγίες που μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να δίνετε στους ασθενείς σας. Πρώτον, φροντίζετε να κάνετε σεξ όταν έχετε σεξουαλική επιθυμία. Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει, για να απαντήσω και σε ένα σχόλιο που είχε γίνει πριν, είτε νιώθεις τη σεξουαλική ορμή αυθόρμητα από μέσα σου, οπότε είναι πράσινο φως, προχωράς, ή αν δεν νιώθεις τη σεξουαλική ορμή, η οποία πέφτει καθώς αυξάνει τη διάρκεια του προβλήματος ούτως ή άλλως, τότε το μόνο κίνητρο για το οποίο μπορείς να προχωράς θα είναι για να ευχαριστηθείς. Το κίνητρο ότι πρέπει να κάνω σεξ, καλό είναι τότε να δεν μας κάνει, καλό είναι να το αποφεύγουμε. Χρειάζεται να κατευθύνουμε συνεχώς την προσοχή μας στα σεξουαλικά ερεθίσματα. Η προσοχή θα φεύγει από τα ερεθίσματα, αυτό είναι φυσιολογικό, και θα σκανάρει ξανά τα γεννητικά όργανα. Απλά πρέπει συνεχώς να κατευθύνουμε στα σεξουαλικά ερεθίσματα όσες φορές χρειάζεται. Χρειάζεται επίσης να βοηθάτε τους ασθενείς σας να θυμούνται να εμπλέκουν όλες τις αισθήσεις τους. Πολλές φορές, ακόμα και αν φυλάνε τη γυναίκα τους, γίνεται λίγο μηχανικά. Η προσοχή είναι. Γενικά, δεν γεύονται εκείνη την ώρα. Οπότε θέλουμε να εμπλέκουν όλες τις αισθήσεις για να μπαίνουν στον εγκέφαλο όσο περισσότερα ερεθίσματα γίνεται. Και φυσικά να φροντίζουν τις συνθήκες στις οποίες κάνουν σεξ. Αν δεν είναι καλές, μπορούν να πούνε ότι θα προτιμούσαν να το κάνουν κάποια άλλη στιγμή. Μπορούμε να πάμε στο μαγνήτη. Ναι, μπορούμε να πάμε στο μαγνήτη, ναι. Για να βλέπουν και οι άλλοι τι κάναμε. Και εδώ πέρα είναι τα βασικά πράγματα που κάνουμε σήμερα στο sex therapy. Εστιάζουμε πάρα πολύ στην επίλυση του προβλήματος και στο εδώ και τώρα, στην ουσία. Προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες τους και σκέψεις με ρεαλιστικές, όχι θετικές σκέψεις, αλλά ρεαλιστικές. Προσπαθούμε να τους μάθουμε να αυξάνουν τα ερεθίσματά τους και να εστιάζουν και να ελέγχουν καλύτερα τη λειτουργία της προσοχής. Είναι μια γνωστική λειτουργία. Σταδιακά να επαναφέρουμε την εγκύτητα του ζευγαριού. Πάρα πολλά ζευγάρια έχουν μήνες πλέον που δεν αγγίζονται. Μια καλή στήση δεν είναι αρκετή για να έχουν καλές σεξουαλικές επαφές. Και φυσικά μπορεί να βοηθήσουν και τα φάρμακα. Οι λόγοι βεβαίως έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα τα φάρμακα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσέχουμε κάποιους παράγοντες όπου τα φάρμακα δεν θα μας βοηθήσουν αρκετά. Πρώτον, αν έχουμε πάρα πολύ οξύ στρες κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, το φάρμακο πιθανό να μην είναι επαρκές, οι λάθος προσδοκίες που είπαμε νωρίτερα, φόβος για παρενέργειες του φαρμάκου και γενικά κάποια επιφύλαξη από τη σύντροφο ή γενικά μια αρνητική στάση για τα φάρμακα. Αυτά μπορούμε να τα ρωτάμε στον ασθενή πριν του χορηγήσουμε τα φάρμακα για να του μιλήσουμε. Και φαίνεται ότι η φαρμακοθεραπεία αυξάνει την αυτοπεποίθηση και συνήθως προτιμάται την υψηλότερη δόση. Επίσης, όπως είπε και νωρίτερα, και οι γυναίκες θα βελτιώσουν τη σεξουαλική τους λειτουργία, θα είναι περισσότερο ικανοποιημένες. Και έτσι λοιπόν, στο περιστατικό αυτό, και πάλι κάναμε ένα συνδυασμό του sex therapy και φαρμακοθεραπείας. Τώρα, ένα ποσοστό των ανδρών ενοχλείται από τη φαρμακοθεραπεία, κυρίως για το θέμα, για το ότι χάνουν τη δυνατότητα αυθορμητισμού. Αυτές είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες μέσα από τα μάτια των ανδρών, έτσι, τι εκείνους ενοχλεί στη φαρμακοθεραπεία. Φυσικά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η αποτελεσματικότητα. Αυτό που θέλουν επίσης είναι να είναι ένα πρακτικό φάρμακο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Το κόστος παίζει μεγάλη σημασία, να μπορούν να το παίρνουν π.χ. πιο εύκολα και επίσης είναι σημαντικό να είναι και ένα διακριτικό φάρμακο. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες που μας δείχνουν ότι όταν στην ψυχογενή θετική της λειτουργία συγκρίνουμε τη φαρμακοθεραπεία με τη φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με ψυχοσεξουαλική θεραπεία, τότε ο συνδυασμός έχει πιο καλά αποτελέσματα. Και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει διότι βελτιώνεται και η στήση, αλλά βελτιώνεται και η σεξουαλική ικανοποίηση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντάξει, βεβαίως ασχολούμαστε με το πέος που είναι ένα όργανο, αλλά αυτό το πέος ανήκει σε έναν άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο που έχει τη δική του προσωπικότητα και τις δικές του ανάγκες. Αυτός επίσης έχει μια σχέση και αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα περιβάλλον και όλα αυτά επηρεάζουν τη σεξουαλική του ζωή. Και όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα είναι για 20 λεπτά υπόθεση που κρατάει η μέση όχι, παραπάνω, για σεξ. Αλλά τελικά στην ουσία η σεξουαλικότητα είναι κάτι πολυδιάστατο. Είναι ένα κομμάτι της προσωπικότητας που εμπεριέχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι 20 λεπτά η μέση διάρκεια, έχετε δίκιο. Είναι πολύ λιγότερο. Ήθελα να σας αγχώσω λίγο. Και να κλείσω κάτι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, όσοι ανάλογα με το ΦΕΠΟΥ υπάρχουν και οι εξετάσεις έχουν καθιερωθεί για τη σεξουαλική ιατρική. Από πέρυσι το Δεκέμβριο 12 για πρώτη φορά. Και παρακαλώ πάρα πολύ όσοι από τους παρόντες, γιατί έχουμε πολλούς εδώ πέρα, τις πέρασαν, να σηκώσουν το χέρι. 1, 2, 3, 4, 5 και εγώ 1, 6. 6 από τους 8 είμαστε εδώ πέρα. Έτσι. Πάρτε τους. Τον Ιανουάριο είναι οι δεύτερες. Πάρτε τις εξετάσεις να το κατοχυρώσετε. Έτσι. Μπες στο site της UEMS. Δέστε στο Joint Committee για Sexual Medicine, διαβάστε, αλλά πες λίγο, Μπάμπη, τι έκανες για να ετοιμαστείς. Πήγες στην Οξφόρδη, παρακολουθήσες όλα τα ABC course, παρακολούθησες το pre-exam course και διάβασες και το syllabus και τα κατάφερες. Επειδή ακριβώς ξέρω την πορεία του, νομίζω αντίστοιχα είναι και των άλλων. Κύριε Μητρόπουλε. Με βάση την νομοθεσία αυτή τη στιγμή, έχει τη δυνατότητα κάποιος να χρησιμοποιήσει και τις δύο ειδικότητες και του χειρουργού, ουρολόγου και του sexual medicine. Γιατί η νομοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα απαγορεύει τη χρήση δύο ειδικοτήτων. Από τη στιγμή που είναι... Όχι, είναι υποειδίκευση όπως είναι εδώ ουρολογία. Α, εντάξει, okay. Η ουρολογία, συγγνώμη, αυτό, η ουρολογία πλέον, ξέρετε ότι βάσει του ΟΕΜΣ είχε σαν υποειδίκευση παιδο-ουρολογία, pediatric urology. Τώρα μπείτε, θα δείτε από κάτω και sexual medicine. Εντάξει. Και γι' αυτό έτσι είμαι και λίγο περήφανος, γιατί την αίτηση πριν 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια μας πήρε, την είχα κάνει εγώ όταν είμαι πρόεδρος της CSSM, στην UEMS. Νόμιζα τότε ότι είπα, ας την κάνουμε, ας ξεκινήσουμε κάποτε και θα δούμε αν θα μας βγει κάποτε. Έκανε 10 χρόνια, βγήκε. Λοιπόν, να είστε καλά και τώρα στον κύριο Μελέκο για να μάθουμε το κρισιμότερο. Νομίζω πόσοι από εσάς ξέρετε τι παθαίνουν τα κόκαλα όταν δίνετε τα LHRH.